Ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε την παρουσίαση των πεπραγμένων του 16, για το έτος 16. Ο λόγος τώρα θα δοθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων. Αρχίζοντας από τον κύριο Τσαλικίδη, συνεχίζοντας με την κυρία Ράπτη και τελειώνοντας με τον κύριο Βολάκο, και αμέσως μετά θα δοθεί ο λόγος. Προηγούνται μετά οι πρόεδροι και μετά οι υπόλοιποι. Σας βλέπω όλους, μην ανησυχείτε, και οι πολίτες. Κυρία Κολιά. Τι. Έλα, μην παρεξηγήσεις. Συνέχεια το χτυπάω. Μόλις ακούω κάτι, χτυπάω. Διαδικαστικό. Έχω το λόγο. Κυρία Κολιά, κάτι διαδικαστικό, και επειδή ο κύριος Γέραλης δεν δείχνει να αντιδρά. Ο Δήμαρχος μίλησε πάνω από μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Το πλαίσιο, ναι, με μεγιά του, με χαρά του, δεν... το πλαίσιο, της ομιλίας, λοιπόν, των υπολείπων, μπορείτε να το καθορίσετε. Το πλαίσιο του Καλλικράτη, ναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Να το συμφωνήσουμε, δεν έχω θέμα. Ναι, αυτό. Λέει 15 λεπτά για τους αρχηγούς, ναι, και 5 λεπτά για τους υπολείπους, σε, ναι, δευτερολογία 3. Για το Δήμαρχο πόσο λέει το Καλλικράτη? Ο Δήμαρχος αφού παρουσίαζε όλη τη χρονιά, είναι δυνατόν να μην έχει χρόνο? Καλά, δεν παρουσίασε ακριβώς όλη τη χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι το χρόνο του Δημάρχου, αλλά αν μου δώσετε ήδη, 3 λεπτά, κύριε Γέραλη, το θεωρώ... Κύριε Κωνσταντέλο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο, λίγο. Το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως έχετε μιλήσει 10 λεπτά αρχικά. Αν τα αφαιρέσω αυτά, έχετε μιλήσει και για την επόμενη συνεδρία. Τότε λοιπόν, να φύγω. Να μιλήσει τώρα ο κύριος Τσαλικίδης και θα βρούμε το χρόνο. Κύριε Τσαλικίδη, 15 λεπτά σας φτάνουν ή θέλετε παραπάνω? Τώρα να σας πω ότι μου φτάνουν, θα σας έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να ρωτάτε καν. Δεν θα έπρεπε να ρωτάω. Ναι, δεν θα έπρεπε. Ρωτάω γιατί. Γιατί αν δεν μίλαγε ο κύριος Κωνσταντέλος, θα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ο Δήμαρχος κομματιάζει αυτό που λίγο πριν είπατε εσείς για κανονισμό και για ώρες και για συνθήκες. Βεβαίως, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και μία και μία μισή να τον ακούσω. Βέβαια, κάνει λίγο κρύο. Θα ήταν πιο εύκολο να κάνει λίγη ζέστη. Κάποιος άναψε. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος, ο χαλαρός, ο δικός σας που βλέπατε το χρόνο να φεύγει και ζητάτε από μένα τώρα να σας πω αν μου φτάνει το τέταρτο. Εντάξει, πόσο χρόνο θέλετε, μπορείτε να πείτε. Εγώ να σας πω κάτι, θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο δυνατόν λιγότερο. Γιατί πρέπει, συγγνώμη, για να μιλήσουν και κάποιοι πολίτες. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Και στους άλλους αρχηγούς. Θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο για να μιλήσουν και κάποιοι πολίτες. Καταρχήν, προηγούνται οι αρχηγοί. Έπονται οι πρόεδροι των τοπικών, οι σύμβουλοι και μετά οι πολίτες. Λοιπόν, πού το λέει αυτό ότι προηγούνται οι πρόεδροι των τοπικών? Ορίστε. Είναι οι επικεφαλείς, είναι οι σύμβουλοι, μετά οι πρόεδροι. Γιατί αλλάζετε τη σειρά? Δεν αλλάζω και σε κάθε περίπτωση, αν εξαντλήσει ο καθένας, όχι το τέταρτο, γιατί δικαιωματικά και οι αρχηγοί παρατάξεων πρέπει να μιλήσουν λίγο παραπάνω. Η σειρά μας θα έρθει μετά τις 12. Για τον κόσμο, μετά τη 1. Τώρα, τι να πω. Εντάξει, πώς να συμπυκνώσω το χρόνο, δηλαδή, διαφορετικά? Δεν ξέρω, έπρεπε να τον είχατε συμπυκνώσει το χρόνο από πριν. Δεν μπορεί να συμπυκνώσετε πώς τώρα. Πριν. Αλλά... Πότε πριν? Σας είπα, στο συμπαραστάτη, αφήστε να τα πείτε όλα μαζί. Δεν θέλανε, θέλανε να κάνουν εγώ... ερωτική. Χάσαμε μία ώρα. Δεν γι' αυτό. Θα έλεγα δύο μόνο κουβέντες, μισό δευτερόλεπτο, στην αρχή που σας είπα. Όχι, όχι, τώρα είμαι υποχρεωμένος τώρα να περιμένω 4 ώρες εδώ. Όπως προβλέπετε, κύριε Τσαλικίδη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι άκουσα με προσοχή την ομιλία του κυρίου Δημάρχου. Ήταν μια ομιλία που όπως όποιος την έχει διαβάσει, όποιος την είχε και μπορούσε να τη διαβάσει, καταλάβαινε αμέσως ότι αυτή η ομιλία δεν προορίζονταν για ένα δημοτικό συμβούλιο, αλλά ήταν μια ομιλία που απευθύνονταν σε μια συγκέντρωση, σε μια εκδήλωση. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι
η ίδια ακριβώς ομιλία, με κάποιες προσθήκες και με λίγες αφαιρέσεις. Ήταν αυτή η οποία ο Δήμαρχος έκανε το Μάρτιο, νομίζω, του 2017, σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση που είχε κάνει στο Πλάζα, στον απολογισμό. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Η βασική διαφορά είναι ότι στο Πλάζα ήταν ένας μονόλογος, μπορούσε να πει αυτά που θεώρησε σκόπιμα να πει, χωρίς κανείς από κάτω να πει, να αντικρούσει, να έχει μία άλλη άποψη ή να τον διαψεύσει σε αυτά τα οποία έλεγε. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε υποχρεωμένοι σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε αρκετές περιπτώσεις αυτό να το κάνουμε. Με στοιχεία από το Δήμο, να διαψεύσουμε αυτά τα οποία ή κάποια από αυτά τα οποία είπε. Επίσης, υπήρχε ένα πρόβλημα συγχρονισμού, γιατί δεν ξέρω αν ήταν τη ρήμη του λόγου ή ήταν προσχεδιασμένο. Έκανε απολογισμό και για πράγματα που δεν έχουν γίνει το 2016, είτε έχουν γίνει το 2015, είτε έχουν γίνει και το 2017. Και βεβαίως, για να κάνω και λίγο χιούμορ, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ και οι δημοτικοί του σύμβουλοι να τον ακούσουν. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή το άκουσαν στο Πλάζα, δεν θέλουν να το ακούσουν και σήμερα. Σε αυτή λοιπόν την ομιλία υπάρχουν πράγματα που έχουν αφαιρεθεί με αυτό που υπόθηκε στο Πλάζα. Έχει αφαιρεθεί σε ό,τι αφορά την αποχέτευση το όνομα του ΚΕΛ στο βιοπάρκ Αλυβίων. Δεν υπάρχει κουβέντα για τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία αυτής της δημοτικής αρχής, για την ίδρυση του νέου κημητηρίου. Δεν υπάρχει κουβέντα ξανά και στο Πλάζα και εδώ για το μοναδικό λιμάνι του Σαρονικού, τι συμβαίνει, πού υπάρχει, πώς εξελίσσεται το ελεθικό καταφύγιο Παλαιάς Φώκιας. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία για τα οικονομικά, στα οποία θα αναφερθώ κι εγώ, αλλά δεν αναφέρθηκε κουβέντα για τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων με τα οποία λειτουργεί ο Δήμος. Πρέπει να σας πω ότι όποιος μπει μέσα στο Διάβγεια και τυπώσει αποφάσεις απευθείας ανάθεσης που αφορούν το Δήμο Σαρονικού, θα έχει ένα πρόβλημα να μπορέσει να τις δει όλες, να τις τυπώσει όλες, πρέπει να τελειώσει πολλά μελάνια. Θα σταθώ μόνο σε 2-3 πράγματα. Πρώτα-πρώτα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σε κάθε απολογισμό να αναφερόμαστε στην ίδρυση των 2 ΚΑΠΗ, τα οποία έχουν ιδρυθεί εδώ και χρόνια. Κάθε χρόνια κάνουμε απολογισμό και λέμε ότι ιδρύσαμε 2 ΚΑΠΗ. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν ένα γεγονός, μία ενέργεια έχει γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, έρχεται ο Δήμαρχος και την παρουσιάζει ότι ξεκίνησε από τον ημερών. Ιδρύσαμε, λέει, το κοινωνικό παντοπολείο. Μα εδώ δεν ήμασταν όλοι και στην προηγούμενη διοίκηση. Δεν ξέραμε ότι ο Δήμος Σαρονικού σε αυτό το θέμα τουλάχιστον ήταν πρωτοπόρος και ήταν από τους λίγους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που τότε και με την συμμετοχή των εθελοντών είχε ιδρύσει κοινωνικό παντοπολείο, ότι είχε δράσει. Γιατί δεν λέμε ότι ο Δήμος με τη διοίκηση την καινούρια προσάρμοσε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολείου στο νέο θεσμικό πλαίσιο, που είναι και η αλήθεια. Δηλαδή, αυτός ο καημός να εξαφανιστεί ό,τι υπήρχε πριν και να παρουσιάζεται τώρα ότι γίνεται για πρώτη φορά, πραγματικά νομίζω ότι δεν ωφελεί κανέναν. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος για τη θεσμοθέτηση των βραβείων. Μα δεν γνωρίζει ότι όλες οι δημοτικές κοινότητες, όλες οι δημοτικές κοινότητες από τον Κουβαρά μέχρι τη Φώκια, κάθε χρόνο βράβευαν τα παιδιά τους σε εκδηλώσεις στις δημοτικές κοινότητες που πέρασαν στα ΕΗ. Ήρθε η σημερινή διοίκηση για να καθιερώσει τις καλοκαιρινές γιορτές. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή, πρώτη φορά γίνονται καλοκαιρινές γιορτές στα θέατρα, στις παραλίες και σε όλες τους χώρους στο Δήμο Σαρονικού. Και κάτι ακόμα. Είπατε, Δήμαρχε, ότι δικαιωθήκαμε από την ίδρυση της υπηρεσίας της διαβίου μάθησης. Εγώ θυμάμαι από την πρώτη θητεία μας, από τα πρώτα χρόνια, δεν θυμάμαι αν ήταν το 12 ή το 13. Εγκαταστάθηκαν οι άνθρωποι, μάλιστα στην Ανάβησο υπήρχε συγκεκριμένο γραφείο που ήταν η έδρα του γραφείου και είχε ξεκινήσει από τότε να γίνεται αυτή η προσπάθεια. Είναι δυνατόν να έρχεσαι το 2016 να αποκάνεις απολογισμό και να λες ότι δικαιωθήκαμε γιατί ιδρύσαμε αυτή την υπηρεσία εμείς? Εσύ σε ποιο δήμο, σε ποια διοίκηση ήσουν δημοτικό σύμβουλο τότε?
Μας είπατε ότι φυτέψατε δέντρα στους κυκλικούς κόμβους. Δεν μας είπατε για αυτά που ξεριζώθηκαν στη Σαρονίδα τι έγινε. Και ποια ήταν η σχέση του Δήμου με αυτό το πράγμα. Γιατί όταν σας είχα πει εγώ ότι τα δέντρα δεν κοπήκαν αλλά ξεριζώθηκαν και θέλω να μας πείτε τι έγινε με τα μηχανήματα του Δήμου που πήγαν εκεί, είχατε πει πολύ ειλικρινά και το αναγνωρίζω ότι δεν ήμουν και μπροστά για να δω τι έγινε. Δεν θα αναφερθώ στην ΑΔΜΚΕΣ, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι. Δεν θα αναφερθώ στα σχέδια πόλεως, επίσης θα αναφερθούν οι συνάδελφοι. Θα πω μόνο ότι αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, για την Επιτροπή του Τουρισμού, ότι ενεργοποιήσατε εσείς την Επιτροπή του Τουρισμού, θα έπρεπε να έχετε τη μεγαλοψυχία και να πείτε ότι ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Τουρισμού μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης. Διότι όταν ήρθε το θέμα στο Συμβούλιο, στις 24 του 16, ήρθε ως έγκριση προγράμματος για δράσεις και ζητάγατε να ψηφίσουμε συγκεκριμένες πιστώσεις. Και γράφει μέσα στην απόφαση η κυρία Πρόεδρος, αφού αναφέρει τις πιστώσεις που είχατε φέρει για να ψηφίσουμε, τις οποίες ψηφίσαμε, ότι ο κύριος Τσαλικίδης πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής Πολιτισμού. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να αναφερθείτε σε κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει από εσάς. Τουρισμού. Σωστά κύριε, γίνει τουρισμού, έκανα λάθος. Από τη στιγμή που έχει γίνει. Δεν σας στερεί, ούτε σας αφαιρεί κανένας την ιδιότητα ως δήμαρχος να εκπροσωπήσετε το Δήμο και να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Αλλά το να εκμηδενίζετε και να μην αναφέρεστε σε πράγματα που είτε είχαν γίνει επί των ημερών των προηγούμενων, είτε είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης, δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν. Και βεβαίως, το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία κουβέντα για τα κημητήρια, τι γίνεται. Σας θαυμάζω γιατί το λύσατε τρεις φορές το πρόβλημα. Μία στον Άγιο Παντελεήμονα, μία στο Μελισσουργό, τώρα στην ΑΤΕ. Καμία κουβέντα στον απολογισμό σας για το τι γίνεται και αυτό το θέμα. Καμιά κουβέντα για την αχθειοτροφία της Παλαιάς Φώκιας. Και σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, απλώς προβληματίζομαι, διότι ακριβώς αυτό που είπατε το Μάρτιο του 2017 στον απολογισμό στο Πλάζα, το λέτε και τώρα. Είπατε δηλαδή για τις παιδικές χαρές. Στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει το έργο. Το είπατε και πριν από 8 μήνες. Επίσης, για τα σχολεία, λέγατε στο Πλάζα πριν από 8 μήνες, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει το έργο, αξίας 542.000, το ίδιο λέτε και τώρα. Για τα όμβρια, τα οποία με αφορμή αυτό που σωστά θέσατε στην αρχή της συζήτησης για τα συμβάντα της Μάντρας, θα πω μόνο μία κουβέντα, ότι είμαστε υπερήφανοι ως προηγούμενη διοίκηση για τα όμβρια, για τα έργα ομβρίων, τα οποία δρομολογήθηκαν και κατασκευάστηκαν. Και εγώ ως πρόεδρος και ο κύριος Πέγκας ως κοινοτάρχης, για αυτά που ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν στην κοινότητα Παλαιάς Φώκιας και Σαρονίδα, γιατί βλέπουμε πού μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα. Και επειδή κρατήσαμε και ενός λεπτού σιγή για τα... και δικαίως το κρατήσαμε, και επειδή δήμαρχε είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτά που γίνανε. Και πρώτου βαθμού και δευτέρου, της περιφέρειας. Που της περιφέρειας είναι και οι μεγαλύτερες. Θέλω λοιπόν να πω δύο πράγματα για τα οικονομικά. Είπατε στο Πλάζα και το είπατε και σήμερα ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν ήταν ποτέ πάνω από 2,8 εκατομμύρια. Αυτό που λένε τα στοιχεία, όχι τα δικά μας, τα στοιχεία που εσείς δίνετε μέσα από τους ισολογισμούς και τα χαρτιά, τα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο, ότι οι επιχορηγήσεις κυμαίνονταν πάντα από 5,4 εκατομμύρια μέχρι 10. Χωρίς να θέλω να σας διακόψω, με συγχωρείτε γιατί ίσως χάνετε τον ήρμό σας. Υπάρχει καπνός μέσα εδώ, κάποιος καπνίζει. Δεν ξέρω, καπνίζετε στη σκάλα, καπνίζουν πίσω στην άλλη σκάλα. Θα παρακαλέσω να σταματήσει αυτό γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ καπνό η αίθουσα. Δεν νομίζω. Το καλοριφέρ είναι στο υπόγειο και έχει εξαερισμό πίσω. Κύριε Τσαλικίδη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είδα ότι. Παρακαλώ, συνεχίζω. Είπατε λοιπόν ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν ήταν ποτέ πάνω από 2,8 εκατομμύρια. Μα τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχω εγώ μπροστά μου και είναι μέσα από τον ισολογισμό του Δήμου, τον οποίο ψηφίσατε πριν από λίγες μέρες,
ανεβάζουν για το 2016 τα έσοδα του Δήμου από το κράτος, στις κρατικές επιχορηγήσεις, σε 5,7. Το 2,8 που λέτε εσείς με το 5,7, 5,600 τόσα για την ακρίβεια, δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος έχει μπροστά του τα στοιχεία από τον ισολογισμό, μπορεί να δει και τα έσοδα από λειτουργικές δαπάνες και για επενδυτικούς σκοπούς. Επίσης, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των ωφελών, των οφειλών και της οικονομικής διαχείρισης, είναι γνωστό ότι το 2013, προεκλογική χρονιά, ο Δήμος Σαρωνικού έλαβε μια επιχορήγηση 10.300.000 περίπου, με τις οποίες, για οι οποίες είχαν έρθει συγκεκριμένα και ειδικευμένα για να ξεχρεώσουμε κάποιες οφειλές που έχει ο Δήμος. Εσείς προεκλογικά εγγράψατε αυτό το ποσό ως έσοδα, βγήκατε προεκλογικά και διαφημίζατε ένα ευρώ στο οικονομικά Δήμο και όταν το 2015 μετά από εντολή του Υπουργείου χρειάστηκε να λογιστικοποιηθούν σωστά αυτά τα ποσά, τι αποκαλύφθηκε? Αποκαλύφθηκε μια πραγματική εικόνα του Δήμου, η οποία φαίνεται και σήμερα. Αν δει σήμερα κανείς τον ισολογισμό του Δήμου Σαρωνικού, στα σωρευμένα αποτελέσματα της χρήσης, έχει ένα παθητικό, μια ζημιά, 5.8 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση για τη γενική εικόνα του Δήμου. Και αυτή η ζημιά των 5,8 εκατομμυρίων, η οποία σας ξαναλέω προκύπτει από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου και μας σας τα έχετε δώσει εσείς από τον ισολογισμό, είναι μια ζημιά που θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να καλυφθεί. Και μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της... τώρα δεν ξέρω σε ποια χρονιά αναφέρεστε ότι ήταν κερδοφόρος. Όντως, στον τελευταίο ισολογισμό αναφέρει μέσα η εισήγηση ότι η χρονιά κλείνει με 4.161 ευρώ κέρδος. Αλλά τα ίδια τα στοιχεία, όπως δίνονται από την έκθεση του ορκωτού λογιστή, που είναι συνεργάτης δικό σας, μας λένε ότι μπορεί και να μην είναι έτσι. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Λέει λοιπόν ο ορκωτός λογιστής, με τον οποίο εσείς συνεργάζετε, ότι η αποθήκη συνεχίζει να μην τηρεί ηλεκτρονικά βιβλία, η αποθήκη, που σημαίνει ότι το πόσα μπαίνουν και το πόσα βγαίνουν να μην είναι με ακρίβεια καταγεγραμμένο. Άρα, τα έσοδα, τα τελικά έσοδα με τη χρήση μπορεί να είναι και λιγότερα. Επίσης, λέει, σε ένα δεύτερο σημείο, ότι επειδή δεν έχει γίνει ποτέ φορολογικός έλεγχος στο Δήμο, έχει μπει μία πρόβλεψη, η οποία όμως, λέει, για μένα δεν τη δέχομαι, διότι μπορεί να είναι και παραπάνω. Άρα πάλι τα αποτελέσματα αυτά που λέτε ότι γενικά έχουμε το κέρδος αυτών των λίγων χιλιάδων μπορεί να είναι διαφορετικά. Και συνεχίζει. Μετά από χαρτί από την νομική υπηρεσία, λέει ότι ο Δήμος έχει οικονομικές υποχρεώσεις, απαιτήσεις από δικαστικές αγωγές, 11,4 εκατομμύρια δραχμές. Εσείς έχετε κάνει μια πρόβλεψη ότι αυτά δεν θα ισχύσουν, ότι από τα 11,4 θα δώσουμε τα 3,2 και λέει αυτός ότι η ακριβής πρόβλεψη είναι εξεντικημένου δυσχερής και ως συνεπώς εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική συνολική τελεσίδη και οφειλή από βή μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την ισόπωση μείωση των αποτελεσμάτων μεταφόρων. Και τέταρτον, υπάρχει και το θέμα της αδμικές, το οποίο από πού να το πιάσω και από πού να το αφήσω. Δεν ξέρω πότε θα μας κάνει την τιμή ο πρόεδρος της ΑΜΚΕΣ να είναι εδώ να μπορέσουμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Για τα οποία τι λέει? Επειδή δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή, από ορκωτό ελεγκτή οι ΑΜΚΕΣ, λέει ο συνεργάτης σας, κατά συνέπεια, εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική καθαρή θέση των δύο προαναφερθησών εταιριών, εδώ αναφέρει και την κοινοφελή, αποβεί μικρότερη της εκτιμήθής σας, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη μείωση της αξίας των συμμετοχών αυτών, με ισόπωση μείωση των αποτελεσμάτων μεταφόρων. Δηλαδή, σε 4 συγκεκριμένα σημεία ο ίδιος ο κοντός ελεκτής, λογιστής, ο δικός σας, λέει ότι αυτό που μας λέτε ότι έχουμε κέρδος για αυτή τη χρονιά 4.000 και λίγο, μπορεί για να μην ισχύει. Αν αυτό το πράγμα το βάλει κάποιος δίπλα που αφορά τη χρονιά τη συγκεκριμένη, το βάλει κάποιος δίπλα με τη γενική εικόνα ότι ο Δήμος έρχει μια ζημιά με συσσωρευμένο 5,8 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, Δήμαρχε, ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτό που λέτε
ότι υπάρχει μία διοίκηση, οικονομική διαχείριση, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται και να λέει ότι έχει καλά αποτελέσματα. Θέλω να πω και 2-3 πράγματα για την αποχέτευση. Πρώτα απ' όλα για τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Δεν θα αναφερθώ στο τι έγινε. Προσπαθώ, όπως βλέπετε, να είμαι σύντομος, να μιλήσουν και οι άλλοι. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, τι παραλάβατε, τι καταφέρατε να χάσετε από έργο και από χρηματοδότηση, την πρόταση που φέρατε, τη δικιά σας πρόταση μετά από ένα μήνα, όπου με προσωπική σας εισήγηση ανακαλέσατε την απόφαση που είχατε εισηγηθεί και την οποία σε όλο το διάστημα διαφημίζατε ότι έχετε λύσει το πρόβλημα. Μιλήσατε τώρα για διαπαραταξιακή. Μα όποιος έχει παρακολουθήσει όλη αυτή την υπόθεση, βλέπει ξεκάθαρα ότι η προσπάθειά σας να λειτουργήσετε τώρα τη διαπαραταξιακή δεν είναι μία προσπάθεια για να λύσετε το πρόβλημα. Είναι μία προσπάθεια για να διαχειριστείτε αυτή την αποτυχία. Η διαπαραταξιακή έχει ιδρυθεί από το 2015 από την αρχή. Πάρα πολλές φορές σας είχαμε παρακαλέσει να μας ενημερώσετε, να τη λειτουργήσετε, να πάμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Το αποφύγατε. Ποτέ δεν απευθυνθήκατε σε εμάς. Ποτέ δεν μας κάνατε κοινωνούς των όσων πραγμάτων σκεφτόσαστε. Είχατε άλλους ανθρώπους που συνεργάζοσαστε, θα το πω σε λίγο. Και έρχεστε τώρα σε μια φάση στην οποία φαίνεται ότι αυτό το οποίο σχεδιάζεται δεν μπορεί να υλοποιηθεί και ζητάτε τη στήριξη των παρατάξεων. Να κάνουν τι παρατάξεις. Άρα λοιπόν προσωπικά, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και επειδή δεν υπάρχει πια καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαχείριση εκ μέρους σας, δεν πρόκειται να συμμετάσχω στη διαπαραταξιακή. Βεβαίως, θα είμαι παρόν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να πω την άποψή μου και να ζητήσω να εφαρμοστούν και να γίνουν αυτά που οφείλουμε να κάνουμε. Και ποια είναι αυτά που οφείλουμε να κάνουμε, θα τα πω αμέσως. Πριν όμως από αυτό, θέλω να πω δύο λόγια και στα έγγραφα, Δήμαρχε, που αντάλλαξες με την ΙΔΑΠ. Και που όποιος διαβάσει το περιεχόμενο, πέρα από το προσβλητικό και το περιεχόμενο, όλα αυτά τα πράγματα και τα εκβιαστικά διλήμματα που βάζουν, είναι ένας άλλος ακόμα λόγος να πει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμμετάσχει σε μια διαπαραταξιακή, όταν εσείς με τους συνεργάτες σας στην ΕΙΔΑΠ έχετε ήδη δρομολογήσει και σκεφτεί και σχεδιάσει τα επόμενα βήματά σας. Και μου κάνει εντύπωση που στην ομιλία σας και στο ξεκίνημα και όταν αναφερθήκατε στην αποχέτευση, δεν βρήκατε να πείτε μια κουβέντα για αυτά τα παράδεικτα έγγραφα. Είναι δυνατόν ο Δήμος, τον οποίο διοικείται, να δέχεται αυτού του επίπεδου και αυτού του περιεχομένου τα έγγραφα και να μην αντιδράτε? Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανεκδίκητος υπαλληλίσκος της ΕΙΔΑΠ, ο οποίος σε λίγους μήνες δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τίποτα, είναι δυνατόν να στέλνει τελεσίγραφα στο Δήμο μας ότι σε 3 μήνες θα πρέπει να του έχουμε υποδείξει θέση? Δηλαδή, δεν έχετε καταλάβει τίποτα από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και καλά αυτοί εκεί. Εσείς εδώ δεν έχετε καταλάβει. Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά μας μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, δεν έχετε καταλάβει? Είναι δυνατόν, ενώ όλη η προσπάθεια και όλη η ενέργεια που βγήκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό που προτείνατε, τι λέει? Λέει πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Να γίνει μία αποκατακτική μελέτη. Ο νόμος τη λέει προκατακτική περιβαλλοντικών περιορισμών, PPPA, η οποία θα αναθέσει, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναθέσει σε ένα αξιόπιστο, έγκυρο και αμερόληπτο μελετητή, γιατί δεν είναι όλοι έτσι οι μελετητές, ο οποίος θα αξιολογήσει στα πλαίσια του νόμου και θα εφαρμόσει αυτό που λέει ο νόμος. Το τι δουλειά θα κάνει η μελέτη, το λέει ο νόμος, κύριε Δήμαρχε, δεν θα το πούμε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογηθούν όλες οι λύσεις, να βαθμολογηθούν όλες οι λύσεις, ακόμα και η Ψιτάλια που έχει το θράσος ο κύριος Παπαδόπουλος να λέει ότι δεν γίνεται, θα πρέπει εμείς να απαιτήσουμε, να μας εξηγήσουν με επιστημονικούς όρους τι σημαίνει αυτό και να απαντήσουν και στους δικούς μας επιστήμονες τι σημαίνει αυτό. Γιατί αυτό το δεν μπορούμε να σας δεχτούμε, το έχουμε δει και στο παρελθόν και δεν ίσχυε. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να γίνει αυτό το πράγμα, το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει αυτό που λέει ο νόμος στη μελέτη. Αυτοί οι μελετητές που θα ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
θα κάνουν αυτή τη δουλειά τους σύμφωνα με τον νόμο, θα αξιολογήσουν όλες τις λύσεις με πρώτη την ψητάλια και βεβαίως αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να έχει νόημα ό,τι έγινε στο παρελθόν και να μην κοροδεύουμε τους εαυτούς μας, ούτε τους πολίτες, θα πρέπει ρητά στην εντολή που θα δώσει το Μερετιδί να εξαιρέσει από τον έλεγχο δύο περιοχές. Η πρώτη είναι η Γερακίνα Παλαιάς Φώκιας και η δεύτερη είναι το Βιοπάκ Αλιβίων. Για τις οποίες περιοχές έχουν εκφραστεί πριν από λίγες μέρες και πριν από λίγα χρόνια η κατηγορηματική άρνηση του κόσμου. Και εφόσον πιστεύετε αυτό που γράψατε και συμφωνώ μαζί σας ότι κανένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει συνένεση του κόσμου, αυτά πρέπει να είναι τα βήματά μας. Μπορούν δήμαρχοι αυτά τα βήματα να γίνουν σε τρεις μήνες? Δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε κάποιος να μας βάζει χρονοδιαγράμματα και διλήμματα. Πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς προσωπικά από ένα πέλαγος. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην γίνει μάθημα σε όλους μας και από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να καταλήξουμε κάπου που να είμαστε όλοι μαζί, να μην ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα? Και τα οποία αν τα ακολουθούσαμε δεν θα φτάναμε εδώ, αλλά αυτό έχει τελειώσει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι, λοιπόν, σταματάω εδώ στα 22 λεπτά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μισή ώρα, μισή ώρα. 22. Πιστεύω τον κύριο Τσιβίλο. Με άλλο ρολόι μετράμε και εγώ μετράω εδώ. 22 και 15 ξεκίνησε. Τι ωραία είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 2 λεπτά. Κύριε Δήμαρχε, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, παρότι γίνανε επιγραμματικά αρκετές επισημάνσεις. Να πω καταρχήν ότι εγώ, κύριε Τσαλικίδη, και θα σας καλέσω και θα σας παρακαλέσω να παρευρίσκεστε στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή που συστήσαμε στο Συμβούλιο της 3 Νοέμβρη, διότι η Διαπαραταξιακή στην οποία αναφέρεστε αφορούσε τη διαχείριση των παραλίων που είχαμε συστήσει το 2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι την αποχέτευση. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, αλλά το 2015, επέτρεψε μου, γιατί κάνουμε ένα διάλογο για να καταλήξουμε κάπου. Κύριε Πρόεδρε, είναι πιο σημαντικό αυτό. Επειδή λοιπόν, όταν ζητήσαμε... Θέλετε να πούμε ότι ήταν το 2015. Επειδή λοιπόν προχθές την επικαιροποιήσαμε, αν το θέλετε έτσι, θέλετε να το πούμε έτσι, σας ικανοποιεί? Δεν είναι και το πρόβλημά μου, ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το δικό μου. Το αν είναι το δικό σας είναι άλλο θέμα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να συμμετέχουμε και να συμμετέχετε μάλλον κατά βάση, για να μπορέσουμε πραγματικά να προγραμματίσουμε τα βήματα και να δώσουμε λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ειλικρινά, εγώ θα θεωρήσω ότι είναι ατυχής η στιγμή του να λέμε ότι δεν θέλω να συμμετέχω σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Εγώ θεωρώ πως έχουμε χρέος να συμμετέχουμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Και δεν θα επεκταθώ σε περισσότερα πράγματα σχέση με αυτά που είπατε. Και γιατί? Γιατί ουσιαστικά, γι' αυτό και δεν έκανα ανάλυση εγώ πριν, δεν αφορούν τον απολογισμό του 2016. Προσπάθησα να πω κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν και το 2016 και μπορεί να αφορούσαν και το 2015 ή να αναφέρθηκα στο 2017 για να δέσω όμως το 2016 αυτό που έλεγα. Όχι όμως σε πράγματα άσχετα. Να έρθω λοιπόν να πω το εξής. Όσον αφορά τα οικονομικά, κάποιες άτα της χρονιάς 2016 είτε 2017 είναι 2,8 εκατομμύρια. Μέσα σε αυτό το οποίο βλέπετε είναι τα σύνολα όπου έρχονται και παρακρατηθέντα προηγουμένων ετών. Είναι κρατικές επιχορηγήσεις εν γέννη αυτό το οποίο αναφέρατε προφανώς. Είναι τα χρήματα που έρχονται και για τους παιδικούς, συγγνώμη, για τα σχολεία. Είναι κρατικές επιχορηγήσεις γενικότερα. Κάπου όμως και σάτα για το 2016, είτε 2015 είτε 2017, το ίδιο πράγμα είναι, δεν έρχονται περισσότερα, δεν ξεπερνάνε τα 2,8 εκατομμύρια. Πόνο αυτή η κρατική επιχορήγηση. Εσείς στο λόγο του Δήμαρχε είπες η κρατική κάποια επιχορήγηση σάτα είναι 2,8. Τον χρόνο, ένα κομμάτι... των χρόνων αυτών. Των χρόνων αυτών συγκεκριμένα. Γιατί? Γιατί τα χρήματα που έρχονται για τις σχολικές μονάδες πάνε direct στις σχολικές μονάδες. Δεν αφορούν χρηματοδότηση του Δήμου. Δεν αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού, ούτε άλλες δαπάνες του Δήμου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο ισολογισμός που ψηφίσαμε προχθές και δεν ήσασταν γιατί απαντήθηκαν πολλά πράγματα από αυτά τα οποία αναφέρατε, ήταν κερδοφόρος κατά 4.000 και κάτι. Μετά φόρων.
Και φορολογικός έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Δήμο στα δύο τελευταία χρόνια που ο Δήμος πληρώνει φόρους. Γιατί μέχρι πρόπερση δεν υπήρχε φορολογία στους Δήμους. Από τότε μπήκαμε και πληρώνουμε πλέον ένφια η αυτοδιοίκηση και πληρώνουμε και φόρο εισοδήματος. Το οποίο είναι ένα μέτρο πραγματικά τραγικό για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ένας φορέας του κράτους να πληρώνει φόρο εισοδήματος γιατί για τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται, τα οποία γυρίζουν πάλι πίσω στους δημότες. Λες και είναι ιδιωτική εταιρεία. Λες και υπάρχουν μέτοχοι και παίρνουν μερίσματα. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό αφορά τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε και λογικό είναι να μην έχει γίνει φορολογικός έλεγχος. Ωστόσο, όμως, έχουν γίνει τόσοι και τόσοι ελέγχτοι από τα ελεγκτικά συνέδρια για τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι δεν με αφορούν εμένα προσωπικά, δεν έχει να κάνει. Τώρα. Όσον αφορά τις ζημίες ή τα κέρδη, τις κοινοφελούς, είτε τις ΑΝΚΕΣ, είτε οποιοδήποτε του νομικού προσώπου του Αριστόδικου, αυτές οι ζημίες ή τα κέρδη δεν αφορούν τα αποτελέσματα του Δήμου. Διότι αν έχουν κέρδος στο τέλος της χρονιάς, αν τους έχουν μείνει χρήματα, θα τα αξιοποιήσουν τον επόμενο χρόνο. Δεν τα γυρίζουν πίσω στο Δήμο. Όπως επίσης και αν έχουν ζημιά, είναι ζημιά η οποία τις βαρύνει εκείνες τις ίδιες. Δεν τις δέχεται ο Δήμος, οπότε αυτό δεν επηρεάζει τα στοιχεία. Τα 11,4 εκατομμύρια ευρώ στα οποία αναφερθήκατε, γι' αυτό και είπατε, αν ήσασταν προχθές στον ισολογισμό, θα είχατε πάρει απαντήσεις σε πολλά πράγματα από αυτά, αφορούν την προσφυγή, μάλλον την ένδικη διαδικασία του Grand Resort κατά του Δήμου. Όπου βέβαια και ευελπιστούμε ότι δεν θα χάσουμε τέτοιου τύπου δίκη η οποία θα επιβαρύνει το Δήμο, διότι αν χάσουμε την 11,4 εκατομμύρια, να ετοιμαστούμε να δούμε μια σωρία δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα διεκδικήσει μετά η εταιρεία γεννήτων του Δημοσίου από το Δήμο, αυτά που έχει χάσει από το ριζόρτ λόγω της κόντρας του Δήμου με το ριζόρτ. Και εκεί πραγματικά όχι θα κλείσουμε, θα είναι τα φόπλακα οικονομικά αυτή για το Δήμο Σαρονικού. Οπότε αυτά τα ποσά εξυπακούεται ότι επειδή ήρθαν στα καλά καθούμενα στο μυαλό ενός επιχειρηματία ο οποίος έχει κόντρα με το Δήμο γιατί ο Δήμος δεν τον άφησε να κλείσει την παραλία ουσιαστικά, θα πρέπει να εγγραφούν και να αποτελούν στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Ωστόσο, συνεχίζεται ουσιαστικά να λέτε ότι τα 10.300.000 ευρώ που πήραμε ληξιπρόθεσμα τότε χρέωσαν το Δήμο ή κατέστρεψαν το Δήμο, όμως σας πληροφορώ πως αυτά τα χρήματα ουσιαστικά μας έβγαλαν από τη δεινή θέση του σήμερα να βρισκόμαστε υπό επιτήρηση και να μην έχουμε ούτε αυτά τα χρήματα που ανέφερα πριν για να πάρουμε απορριμματοφόρα, τόνα, τάλο, όλα αυτά τα οποία προείπα. Ούτε οτιδήποτε άλλο, ούτε μαντήλι να κλάψουμε ουσιαστικά σήμερα. Όπως εκείνοι οι Δήμοι στους οποίους δανείσαμε εξαρτήματα ίδρυυσης που ανέφερα πριν. Αναφερθήκατε σε απευθείας αναθέσεις. Θέλω να σας πω το εξής, ότι οι διαγωνισμοί οι οποίοι κάνουμε είναι περισσότεροι από τα προηγούμενα χρόνια από τους οποίους γίνονταν. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής είτε απευθείας ανάθεση, είτε πρόχειρο διαγωνισμό, είτε ανοιχτό διαγωνισμό, αυτός ορίζεται με την νομοθεσία σε σχέση με το ύψος του ποσού το οποίο διατίθεται για την κάθε δαπάνη. Κατατμήσεις έργων δεν έχει γίνει ούτε μία. Γιατί αν είχαν γίνει, θα μας είχαν καταλογιστεί. Και δεν μας έχει καταλογιστεί κανένα έργο. Κοινωνικό παντοπολείο. Πολύ σύντομα. Ήμασταν πρωτοπόροι λοιπόν σε μία διαδικασία για την οποία εγώ προσωπικά ήμουν κάθετα αντίθετος και αυτό και έπραξα από την πρώτη στιγμή. Ποια διαδικασία του ο Δήμος να λέει ότι έχει κοινωνικό παντοπολείο συνεργαζόμενος με μία ΜΚΟ. Για την οποία δεν έχει κανείς καμία εικόνα, τι κάνει, αν έχει λάβει χρηματοδοτήσεις από το κράτος, από ΜΚΕ, από πού έχει λάβει χρηματοδοτήσεις, αν έχει λάβει και ποιος έχει τη διοίκηση. Και ο Δήμος αυτό το οποίο έκανε στο προηγούμενο διάστημα είναι να πει ότι παραχωρεί μία έδρα και μάλιστα θα έμπαινε ο κύριος Κολαξής στη διοίκηση, αν θυμάμαι καλά, στην τότε διοίκηση, ο οποίος και τελικώς ποτέ δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Πήγε 2-3 φορές στην αρχή και μετά δεν ξαναπήγε. Δεν ξέρω γιατί δεν ξαναπήγε. Και αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε στον κόσμο και κάναμε είναι ότι από την πρώτη στιγμή ιδρύσαμε κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου που δεν υπήρχε. Υπήρχε συνεργασία του Δήμου με μία ΜΚΕΟ, όπως θες πες τη Δημήτρη, το ίδιο πράγμα είναι. Όμως δεν υπήρχε κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Του Δήμου. Είναι το ίδιο σε σχέση με το δεν ήταν του Δήμου. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, και δεν παίρνει καμία επιχορήγηση. Και ιδρύσαμε παντοπολείο του Δήμου, το οποίο η διαχείριση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου και είναι όλα διαυγή. Οπότε είναι τεράστια διαφορά, δεν έχει καμία σχέση. Πριν που είπα για τη βράβευση των μαθητών, είπα θεσπίσαμε κοινή βράβευση. Δεν είπα ότι ανακαλύψαμε τη βράβευση, δεν προσέξατε προφανώς τη λέξη μου.
πάμε πιο σύντομα. Κοινή βράβευση. Το ξέρω τι γινόταν και πριν βράβευση. Είπα, θεσπίσαμε κοινή. Όπως θεσπίσαμε κοινό καρναβάλι. Δεν έφερε κάτι σε αυτό. Και πριν γινόντουσαν 5 καρναβάλια. Και το είπα, γινόντουσαν 5 και κάναμε ένα. Πιο μεγάλο, πιο ωραίο, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά. Θεσμοθετήσαμε την επιβράβευση των αποφύτων. Πολιτιστικό. Το κοινή το προσθέτεται τώρα. Ευχάριστο. Πολιτιστικό πρόγραμμα. Βεβαίως, το πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο προγραμματίζεται τόσο καιρό πριν, εκδίδεται πρόγραμμα τόσο καιρό πριν κτλ. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Γινόντουσαν εκδηλώσεις. Δεν είπα ότι δεν γινόντουσαν. Δεν κάναμε πρώτη φορά εκδηλώσεις. Εγώ δεν είπα ότι ήρθαμε σε ένα Δήμο ο οποίος δεν έκανε εκδηλώσεις και έκανε για πρώτη φορά εκδηλώσεις. Κέντρο διαβίου μάθησης τύπου Β. Όχι κέντρο διαβίου μάθησης με τους καθηγητές που έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και κάνουμε εμείς. Ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2014. Αυτό το οποίο δουλεύει, λειτουργεί μάλλον στην Ανάβησο. Σε αυτό αναφέρθηκα. Το Σεπτέμβριο του 2014, το καλοκαίρι του 2014, κάναμε την παραχώρηση του χώρου και το Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί. Σχολείο το πάνω στο Βλάχικα. Για το κέντρο διαβίου μάθησης στα Βλάχικα. Μα αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για υπηρεσία του Υπουργείου μέσα από το Δήμο. Άλλο το κέντρο διαβίου μάθησης που είπα πόσα παιδιά συμμετείχαν, πόσοι άνθρωποι μάλλον συμμετείχαν το 2016. Άλλο αυτό το οποίο είπαμε το κέντρο διαβίου μάθησης. Δεν το περιγράφετε σωστά, Δήμαρχε. Δεν το περιγράφετε σωστά. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε το Σεπτέμβριο του 2014. Ακριβώς. Και ανέφερα τι κάνει. Όσον αφορά τα ιχθυοτροφία, να ξέρετε, αλλά αν ανέφερα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, που δεν έχει γίνει μόνο μέσα στο 16, έχουν ξεκινήσει από το 15 αυτές οι διαδικασίες, θα μιλούσα άλλη περίπου μία ώρα και μετά θα παραπονιόσασταν ότι ξέρετε, μιλάτε πάρα πολύ και τελικά δεν θα μιλήσει κανείς άλλος. Οπότε δεν μπορώ, όπως αντιλαμβάνεστε, να αναφέρω όλα. Επέλεξα να αναφέρω πιο συγκεκριμένα πράγματα παρά τα πάντα. Για τα ιχθυοτροφία, λοιπόν, κάναμε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Όπου όσον αφορά τις χερσαίες εγκαταστάσεις, γιατί σε αυτές μπορούμε να προσφύγουμε, όπου ο ιδιοκτήτης μετέφερε ό,τι η χερσαία εγκατάσταση είχε στον Αιγιαλό, κάνοντας έτοιμα αντίστοιχα στην κτηματική υπηρεσία για το κομμάτι του Αιγιαλού και έφυγε μέσα από τη δική μας την έκταση. Και έτσι πραγματικά δεν μπορέσαμε να του κάνουμε κάτι περαιτέρω από το να τον απομακρύνουμε από αυτό το σημείο. Και αυτά επειδή μηχανικός του κυρίου εκείνου που έχει τις ιχθυοκαλλιέργειες και τα λοιπά, είναι ο κύριος Σταύρος ο γιατρού που βρισκόμαστε τους ή άλλους που είναι ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, ρωτήστε τον και εσείς ο ίδιος σας θα πει. Όσον αφορά την Επιτροπή Τουρισμού στην οποία αναφερθήκατε, θέλω να σου πω το εξής. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος έκανα μία μετάταξη, έναν υπάλληλο από το Δήμο Δελφών που ήταν υπεύθυνος τουριστικής προβολής. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος είχα όραμα να κάνουμε πλέον αυτό το Δήμο, ένα τουριστικό Δήμο, γιατί στην προηγούμενη θητεία δεν πράξαμε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε μια τέτοια λογική και μια τέτοια φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε γραφείο τουριστικής προβολής του Δήμου και αφού μπήκαμε σε εκπόνηση προγράμματος τουριστικής προβολής, να ξέρετε ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία διαφορετικά δεν μπορούν να γίνουν δαπάνες, να υπάρχει Επιτροπή Τουρισμού. Αν την προτείνατε κι εσείς, μπράβο σας, αλλά είναι η κείμενη νομοθεσία η οποία προέβλεπε τη θέσπιση και τη λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού, διότι διαφορετικά, αν δεν περάσουν από εκεί, δεν εγκρίνονται δαπάνες. Δεν θα αναφερθώ σε περισσότερα πράγματα, απλά κάποιες διευκρινήσεις νομίζω πως έπρεπε να τις δώσω. Λοιπόν, θέλετε κάτι τώρα ή... Ναι, θα πω τώρα δύο κουβέντες. Καταρχήν, εγώ δέχομαι την άποψή σου ότι δεν συμφωνούσες με τη δομή που λειτουργήσε το κοινωνικό παντοπολείο. Ήταν η άποψή σου, δεν συμμετείχες έτσι κι αλλιώς και στην προσπάθεια αυτή. Και πιθανόν και εμείς, αν ήμασταν στη διοίκηση, μπορεί να μπαίναμε στη διαδικασία. Όχι, μπαίναμε. Είναι υποχρεωτικό να λειτουργούσαμε τον καινούργιο νόμο. Είναι διαφορετικό αυτό. Και είναι διαφορετικό να αφήνεις εχμές για ανθρώπους που εθελοντικά μέσα από αυτή την κοινωνική δραστηριότητα, αυτή τη ΜΚΕ, ΜΚΕ όπως ήταν εθελοντές οι οποίοι αφιλοκερδώς ήρθαν και στήριξαν το Δήμο στα πρώτα τους βήματα για αυτό το πράγμα. Και τελευταίο, γιατί δεν θα μπω στη διάθεση να αντιπαρατεθώ. Δεν άφησα καμία έκθεση. Άφησες εχμές. Δεν ήξερα τι γινόταν. Άφησες εχμές, ναι. Και αυτό που λες, αυτό λες. Ότι δεν ξέρω πού πέρανε χρήματα και τι κάνανε και δεν ελέγχονταν. Δεν το ξέρω, λέω. Εντάξει. Όφιλες να μάθεις. Όφιλες να μάθεις. Εσύ δεν ήσουν μέσα. Εσύ αν ήσουν θες να είσαι μέσα, κύριε Πρόεδρε, εκεί ήσουν. Σε όλες τις εκδηλώσεις και σε όλες αυτές. Δηλαδή τι δεν ήσουν μέσα.
Αν ήθελες να μάθεις, ήσουν πρόεδρος και θα μπορούσες να μάθεις. Τον άρχισε τώρα μετά από 3 χρόνια και, για το τι, πώς λειτουργεί το κοινωνικό πρωτοπολείο. Εντάξει. Και για τα 10 εκατομμύρια, εγώ ποτέ δεν είπα, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην παραποιείς αυτά που λέω. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι καταστρέψανε το Δήμο. Εγώ πολύ απλά είπα ότι προεκλογικά τα εμφάνισες ως έσοδα για να παρουσιάσεις κέρδος και όταν τα έβαλε σωστά, παρουσιάστηκε η ζημιά. Αυτό είπα. Τον απολογισμό του 16 αυτό, πρώτον. Δεύτερον, όμως, να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό το κατάπτυστο φυλάδιο το οποίο βάζατε στους καθρέφτες των αυτοκινήτων και το μοιράζατε πόρτα-πόρτα κατά την προεκλογική περίοδο, εσείς λέγατε ότι πήρε δάνειο και κατά χρέος των Δήμων και τα παιδιά μας και το μέλλον των παιδιών μας, κάτι τέτοια λέγατε, τα 10.300.000 ευρώ της επιχορήγησης που πήραμε από τα ληξιπρόθεσμα. Το λέγατε. Λοιπόν, τελειώσατε, η κυρία Ράπτη. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν για μένα αποτελεί πραγματικά λυπηρό φαινόμενο να βλέπω άδειες θέσεις απέναντί μου. Δηλαδή γίνεται απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής από τον Δήμαρχο και λείπουν βασικοί αντιδήμαρχοι και λείπουν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι απαξίωση της δουλειάς της Δημοτικής Αρχής. Από εκεί και πέρα, Δήμαρχε, άκουσα πολύ προσεκτικά όλη αυτή την ανάλυση του έργου που έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι δεν ήταν μόνο του 16, ήταν γενικότερα από ό,τι όλοι καταλάβαμε. Και απλά για μένα επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει και πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Για μένα από αυτόν τον απολογισμό λείπουν δύο βασικά πράγματα που τα θεωρώ ουσιαστικά για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτά είναι πρώτον το όραμα του Δημάρχου. Δεν είδα πουθενά σε όλα αυτά που είπατε να υπάρχει ένα όραμα για το πώς θέλετε να αναπτυχθούν οι πόλεις του Δήμου, για το πώς θέλετε να λειτουργούν αυτές οι πόλεις, για το πώς θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Δεν το έχω δει και σε κανέναν προϋπολογισμό του Δήμου και θεωρώ ότι στις δράσεις και στα αναπτυξιακά έργα ενός Δήμου, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά η αντίληψη της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ούτε για μεγάλα έργα, όπως το ΚΕΛ, ας πούμε, που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε και που ποτέ δεν σκεφτήκατε ότι πρέπει να μιλήσετε με τους πολίτες πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις, και για άλλα έργα όπως το κημητήριο που αναγκαστήκατε να αλλάζετε αποφάσεις γιατί αντιδρούσε η κοινωνία και αυτό συνέβη γιατί δεν μιλήσατε ποτέ εξ αρχής με την κοινωνία. Και μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση στο προηγούμενο συμβούλιο για το ΚΕΛ, όπου όλη αυτή την αντίδραση του κόσμου δεν την είδατε για να σας προβληματίσει και να σκεφτείτε ότι μπορεί και να έχουν δίκιο, μπορεί και κάτι λάθος να έχει γίνει, ας το ξαναδούμε, ας μιλήσουμε με τους πολίτες. Αλλά άκουσα ότι αυτοί που αντιδρούν για το ΚΕΛ το κάνουν γιατί είναι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι μια τόσο στρεβλή εικόνα του τι σημαίνει να είναι ο Δήμαρχος κοντά στην κοινωνία. Κύριε Ράπτη, ακούσατε αυτό από εμένα? Βεβαίως, από εσάς. Ακούσατε αυτό από εμένα? Πότε? Ναι, ναι. Είπατε ότι πότε? Όλοι αυτοί που αντιδρούν το κάνουν διότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Πότε το είπα αυτό και πού? Το είπατε. Πότε και πού? Κάτω στο αμφιθέατρο, στο προηγούμενο συμβούλιο για το ΚΕΛ. Υπάρχει το βίντεο. Στο αμφιθέατρο είπα βεβαίως, εγώ στο βίντεο ότι είσαστε εσείς όλοι πολιτικοί μου αντίπαλοι και γι' αυτό αντιδράτε. Βεβαίως. Κάνετε πλάκα, κύριε Ραπτή. Καθόλου. Τώρα. Καθόλου. Είπατε ότι ανήκετε σε συγκεκριμένη. Να κάτσετε να δείτε το βίντεο. Είπατε ότι ανήκετε σε συγκεκριμένη. Να σας πω κάτι. Δεν σας θυμά να λέτε τέτοια θέματα αυτή τη στιγμή για να προσπαθείτε να γίνετε αρεστοί. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Καταρχήν αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Ωραία. Δεν το δέχομαι. Να δούμε το βίντεο. Να το δέχομαι. Όχι, πολύ απλά. Να δούμε πολύ το βίντεο. Απλά δεν το δέχομαι. Να δείτε το βίντεο. Ωραία, μην το δέχεστε. Και αν είστε σύντροφοι που θα μου πείτε ότι είπα στον κόσμο, εγώ είσαστε πολιτικοί μου αντίπαλοι. Μην το δέχεστε. Ίσα-ίσα, ότι εγώ αφού κρατώμενο τον αυτοί... κόσμο και προκειμένου ο κόσμο. Δεν είπατε ότι αυτοί που αντιδρούν το κάνουν γιατί ανήκετε σε συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση. Λοιπόν. Έτσι, παρότι είχα την πλειοψηφία. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε, αφήστε με να πω αυτά που θέλω. Μετά πείτε όποια διαφωνία έχετε. Όμως, ακούστε με λίγο. Υπάρχει το βίντεο το οποίο αποτυπώνει αυτό που είπατε. Και
Να το δείτε το βίντεο, κύριε. Βεβαίως, είναι το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Και επίσης υπάρχει ανακοίνωσή σας για τους πολίτες που... για τη ρήπανση που έγινε το καλοκαίρι από τα πετρελοειδή και ζητούσαν αναγωνίως από το Δήμο να τους πληροφορήσει, υπάρχει ανακοίνωσή σας που μιλάει για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Το αμφισβητείτε και αυτό? Δηλαδή, σε κάθε αντίδραση των πολιτών ψάχνετε να βρείτε κάποιους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος που αντιδρά για διάφορα ζητήματα που τον αφορούν, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκεται. Πιστέψτε με, πουθενά σε κανένα δήμο της χώρας, όταν ο δήμαρχος κάνει πράγματα που είναι σωστά για τον πολίτη, ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική παράταξη του δημάρχου. Και εν πάση περιπτώσει... Δεν θέλετε να πείτε ότι το Αγία Ζώνη 2 κάναμε εμείς στο Ναυάγιο, για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Όχι, όχι, έχετε... Κάτι. Ένα λεπτό. Κύριε Δημαρχέ, καταρχήν με διακόπτετε συνεχώς και δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Δεν έχετε αναφερθεί καθόλου αυτή τη στιγμή στον απολογισμό του 16. Ναι, μα δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε όμως. Ναι, αναφέρομαι, ακούστε λίγο να δείτε, αναφέρομαι στο κατά πόσο οι αποφάσεις που παίρνετε για σοβαρά ζητήματα του Δήμου λαμβάνουν καθόλου υπόψη τη συμμετοχή των πολιτών και την άποψη των πολιτών. Αυτό λέω. Που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και αυτό φαίνεται και από το ότι στην Επιτροπή της Διαβούλευσης, ας πούμε, που συγκροτήσαμε φέτος, η συμμετοχή των πολιτών ήταν πάρα πολύ μικρή. Και αν δεν υπήρχαν και οι εκπρόσωποι των φορέων, δεν ξέρω με τι αριθμό πολιτών θα είχε συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης. Και αυτό συμβαίνει διότι αυτοί οι πολίτες δεν ελήφθησαν ποτέ υπόψη η άποψή τους που εξέφρασαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Επομένως, θέλω να σε πιστήσω την προσοχή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν παίρνετε αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου σε σημαντικά ζητήματα και σε μικρότερα ζητήματα, καλό είναι να λαμβάνετε υπόψη στους πολίτες. Και το ότι ο νόμος ορίζει, ας πούμε, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να συγκεντρώνεται και να έχει άποψη για τον προϋπολογισμό, αυτό το πράγμα θέλει να πει. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, ας πούμε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτά που λένε οι πολίτες για να είστε μέσα στην κοινωνία. Για να κάνετε ένα προϋπολογισμό που να αντανακλά πραγματικά τις ανάγκες της κοινωνίας. Και όχι ό,τι προκύψει ανάλογα με το τι επιχορήγηση θα πάρουμε ή τι υπάρχει από το ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η βασική μας διαφωνία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η αντίληψή σας περί δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνεται από το ότι και το 16, για τρίτη φορά, η Ελλάσσον Αντιπολίτευση αποκλείεται από όλες τις επιτροπές του Δήμου. Θα μου πείτε ότι εφαρμόζεται το νόμο. Ναι. Θα σας πω όμως εγώ ότι τα 3/4 των Δήμων της χώρας έχουν φροντίσει οι Δήμαρχοι να υπάρχουν εκπρόσωποι και της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης σε αυτές τις επιτροπές του Δήμου, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι η αντιπολίτευση δεν είναι εδώ μόνο για να σας κάνει κριτική, που και αυτό πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό είναι ο ρόλος της. Είναι εδώ εκπροσωπώντας ένα κομμάτι της κοινωνίας, άρα έχει επικοδομητικές προτάσεις και θα μπορούσατε να τις χρησιμοποιήσετε στις επιτροπές. Και εμείς, αν Δημοτική Παράταξη συγκεκριμένη, σας έχουμε αποδείξει ότι όπου συμφωνούμε και όπου θεωρούμε ότι η αποφάση σας είναι για το καλό του Δήμου, είμαστε μαζί σας. Και το είδατε αυτό, όταν μπήκε σε κίνδυνο η παραλία των Αλικών και την διεκδικούσε η ΕΤΑΔ, πως ήμασταν στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή και μαζί αγωνιστήκαμε, γιατί θεωρούσαμε πάντα και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η διοίκηση και διαχείριση των παραλιών οφείλει να ανήκει στο Δήμο. Παράλληλα, βέβαια, σας κάναμε κριτική για τον τρόπο λειτουργίας των καντινών στην περιοχή, γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν έχει αντιμετωπίσει σωστά αυτές τις αυθαιρέσεις. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να δούμε λίγο, πολύ γρήγορα, τα διάφορα θέματα που αναφέρατε. Κοινωνική πολιτική του Δήμου. Άκουσα πολλά περί κοινωνικής πολιτικής. Λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο. Ουσιαστικά είναι η μόνη κοινωνική δομή που υπάρχει στο Δήμο. Ξεκίνησε με μια πολύ πενιχρή επιχορήγηση και στη συνέχεια έχει κάποια επιχορήγηση πολύ μικρότερη από αυτή που θα είχε ανάγκη. Και δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ακούστηκε και η πρόταση
ότι καλό θα είναι να δώσουμε και χρονικό όριο σε αυτούς που εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπολείο, διότι αυξάνονται με τη διάρκεια του χρόνου, άρα δεν θα μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Ευτυχώς αποδοκιμάστηκε η πρόταση αυτή και πάρθηκε πίσω, γιατί η φτώχεια δεν έχει όριο, δυστυχώς. Μακάρι να είχε χρονικό όριο και να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά η αύξηση συνεχώς των ανθρώπων που θέλουν να εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπολείο δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, άρα αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική πρέπει όλους αυτούς να τους αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, κοινωνική πολιτική σημαίνει μείωση δημοτικών τελών και τιμολογίων νερού, όπως κάνουν άλλοι δήμοι. Η Γλυφάδα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, ανακοίνωσε μείωση δημοτικών τελών. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική σημαίνει ότι κάνω τα τροφεία μηδενικά για τους παιδικούς σταθμούς, όπως έχουν κάνει πολλοί άλλοι δήμοι, εμείς όχι. Η ύπαρξη παιδικών σταθμών δεν είναι κοινωνική πολιτική του Δήμου, γιατί αποτελεί πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης. Άρα υπάρχουν επιχορηγήσεις και τα ανάλογα ποσά για να μπορούν να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί. Κοινωνική πολιτική σημαίνει δημοτικά ιατρία και όχι κάποιους εθελοντές γιατρούς που γράφουν κάποια φάρμακα και κάποιες συνταγές σε περιφερειακά ιατρία. Σημαίνει, αν δεν μπορείς να κάνεις δημοτικό ιατρείο, τουλάχιστον κοινωνικό ιατρείο, που και εγώ και πολλοί γιατροί της περιοχής έχουμε δηλώσει τη διάθεσή μας εδώ και καιρό, ποτέ δεν αξιοποιηθήκαμε. Ακούω ότι θα γίνει κοινωνικό φαρμακείο, μακάρι να γίνει. Και βεβαίως σημαίνει η δημοτική συγκοινωνία που σε ένα δήμο σαν το δικό μας, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μετακίνηση από τη μία πόλη του Δήμου στην άλλη, να μπορούν οι κάτοικοι να πάνε από τη μία πόλη του Δήμου στην άλλη με δημοτική συγκοινωνία, που αυτό δεν υπάρχει. Όλα αυτά σημαίνουν κοινωνική πολιτική. Άκουσα για έργα, για κονδύλια, δεν θα σταθώ συγκεκριμένα σε αυτά. Άκουσα για έργα όπως, ας πούμε, το έργο ίδρευσης της Σαρονίδας, ένα έργο που θα έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Όλοι ξέρουμε πόσο η Σαρονίδα όλα αυτά τα χρόνια έχει ανάγκη από αυτό το έργο και έχει τόσα προβλήματα. Δηλαδή γίνονται έργα τα οποία ο τόπος έχει απόλυτη ανάγκη και εγώ δεν θα εγκαλέσω το Δήμαρχο γιατί δεν πήρε μεγαλύτερα ποσά και δεν κάνει μεγαλύτερη ανάπτυξη, γιατί εντάξει, την καταλαβαίνω την οικονομική κατάσταση της χώρας, το δύσκολο νομικό πλαίσιο που υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο που εμποδίζει πραγματικά να γίνουν αναπτυξιακά έργα στους Δήμους. Όμως, αυτό για το οποίο διαφωνώ και το έχω πει πολλές φορές στους προϋπολογισμούς και το ξαναλέω, είναι ότι δεν έχω δει ποτέ ένα σχεδιασμό και προτεραιότητες ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό δεν υπάρχει γιατί δεν είδα ποτέ μια γενική συνέλευση σε μια δημοτική κοινότητα που να καθορίσει πραγματικά τις ανάγκες που έχει η κάθε τοπική κοινωνία ώστε να συγκροτηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που για τους Δήμους αποτελεί το α και το ω, γιατί καθορίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Διαχείριση των απορριμμάτων. Μηδενική στο Δήμο Σαρονικού. Έχουμε τα χειρότερα ποσοστά ανακύκλωσης όλη την Ελλάδα. 6% δεν υπάρχει αυτό στους Δήμους. Δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με την ανακύκλωση. Εμείς έχουμε καταθέσει μελέτη που δείχνει ότι αν ασχοληθεί ο Δήμος μπορεί να βγάλει χρήματα και να επιστρέψουν αυτά στο Δημότη. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο βέβαια κάθε φορά. Ακόμα και αν αυτή την ανακύκλωση με τους όρους που ισχύουν σήμερα αξιοποιούσε ο Δήμος και αύξανε τα ποσοστά όπως συμβαίνουν σε άλλους Δήμους και αυτό το 6 το πήγαινε 30-40%, θα μπορούσε και πάλι να βγάλει χρήματα και αυτά να επιστρέψουν στο Δημότη και να βοηθήσει και το περιβάλλον. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Αντί αυτών βλέπουμε τους Ρωμά καθημερινά και το έχω ξαναπεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αδειάζουν τους κάδους της ανακύκλωσης, γιατί αυτοί έχουν καταλάβει βέβαια πόση αξία έχουν τα υλικά ανακύκλωσης, ότι είναι υλικά τα οποία πουλάνε και βγάζουν χρήματα, και ο Δήμος παρακολουθεί με απάθεια, με αδιαφορία, από ό,τι φαίνεται με απόλυτη αδιαφορία, διότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι θα κάνει με την ανακύκλωση. Τα κλαδέματα, ένα σημαντικό ζήτημα για το Δήμο, πάντα με αναθέσεις τα δίνουμε σε κάποια εταιρεία και
το αποτέλεσμα είναι να έχουμε όλες αυτές τις χωματερές που όλοι συζητάμε στις γειτονιές. Και επομένως η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή ο Δήμος οφείλει να ασχοληθεί. Άλλο ένα θέμα που για μένα αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα του Δήμου είναι ο πολιτισμός. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στον πολιτισμό σε αυτό το Δήμο. Καλή είναι η χωρή και τα πανηγύρια, δεν έχω τίποτα με τα πανηγύρια. Καλό είναι να γίνονται, να ξεδίνει ο κόσμος, να γλεντάει. Αλλά είμαστε σε μια χώρα που έχει διδάξει τον πολιτισμό στον κόσμο. Είμαστε σε μια κατάσταση που το ηθικό των ανθρώπων έχει πέσει πάρα πολύ, που οι αξίες έχουν πέσει πάρα πολύ. Άρα ο Δήμος οφείλει να ανεβάζει το ηθικό παράγοντας πραγματικό πολιτισμό. Υπάρχουν δομές που πρέπει να αξιοποιηθούν, υπάρχει θεατρικό εργαστήρι, υπάρχει φιλαρμονική, υπάρχει βιβλιοθήκη που ίσως είναι η μόνη που κάνει μια καλή δουλειά και αξίζει τον κόπο να την βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, όπως και όλες τις υπόλοιπες δομές που υπάρχουν, ώστε να παράγουμε πραγματικό πολιτισμό που τον έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος. Και θα τελειώσω λέγοντας δύο πράγματα για το ΚΕΛ. Δεν θα ξαναπώ όλα αυτά που όλοι ξέρουμε για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε το ΚΕΛ στο Βιοπάρκο Αλιβίων. Θα αναφερθώ μόνο σε αυτή την επιτροπή που θεωρώ ότι είναι μια απόλυτη υποκρισία. Γιατί αυτή η επιτροπή έχει ξεχάσει καν ο Δήμαρχος ότι την φτιάξαμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο μετά από παρότρινση της αντιπολίτευσης, που είχαμε κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο μετά από δικές μας υπογραφές, πάλι για την αποχέτευση τότε. Κάναμε λοιπόν μια επιτροπή αποχέτευσης, η οποία δεν συγκλήθηκε ποτέ, γιατί προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεώρησε ότι υπάρχει κανένας λόγος. Φτάνουμε λοιπόν εδώ και ζητάμε να γίνει τώρα μια επιτροπή πάλι διαπαραταξιακή για την αποχέτευση, για να κάνει τι? Για να βρει, λέει, εναλλακτική λύση. Την επομένη ακριβώς αυτού του συμβουλίου βγαίνει δελτίο τύπου από το Δήμο, που ο Δήμαρχος εξακολουθεί να λέει ότι η δική του λύση είναι το Βιοπάρκο Αλιβίων. Και αναρωτιέμαι ποια λύση θα δώσει μια επιτροπή η οποία είναι καταρχήν απολύτως αναρμόδια, γιατί η λύση πρέπει να δοθεί μόνο μέσα από μια μελέτη με επιστημονικά κριτήρια, από ειδικό μελετητικό γραφείο. Το έχουμε πει χίλιες φορές, το ξαναλέμε. Και αναρωτιέμαι γιατί η ΔΑΠ, η οποία στέλνει αυτή την τόσο απαξιωτική επιστολή στο Δήμο, και ο Δήμος δεν νιώθει την ανάγκη να απαντήσει. Δηλαδή έχουμε έναν υπηρεσιακό, ο οποίος στέλνει στο Δήμαρχο Σαρωνικού μία επιστολή που του λέει, τον εγκαλεί καταρχήν, γιατί άλλαξε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κατάλαβα. Και του λέει κιόλας ότι κοίταξε, σε 2 μήνες πρέπει να έχεις αποφασίσει και κοιτάξτε, κανονίστε να βρείτε και μέρος, και βέβαια να ξέρετε ότι εμείς ακολουθούμε επιστημονικά κριτήρια, και κοίταξε να πιέσεις, έχει και το θράσος δηλαδή, και το λέει ακριβώς, ότι θα πρέπει να ασκήσετε πίεση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, πραγματικά δηλαδή, και ο Δήμος δεν νιώθει την ανάγκη να απαντήσει σε αυτό. Λοιπόν, εγώ να πάω σε μία επιτροπή να κάνω τι σε αυτή την επιτροπή? Όταν είναι προδιαγεγραμμένο από την αρχή ότι αυτή η επιτροπή είναι το άλοθη του Δημάρχου για να πει: εντάξει, είστε όλοι συνυπεύθυνοι, διότι δεν βρέθηκε κάτι που δεν μπορεί να βρεθεί, διότι είμαστε αναρμόδιοι να το βρούμε, άρα επιστρέφουμε στο ΒΙΟΠΑ. Όχι, Δήμαρχε. Αυτό το άλοθη, η δική μου παράταξη τουλάχιστον, δεν θα σας το δώσει. Θα πω για χιλιοστή φορά ότι αυτό είναι δουλειά ειδικού μελετητικού γραφείου και η ΕΙΔΑΠ το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί η ίδια η ΕΙΔΑΠ για την υπόλοιπη Αττική, η ίδια έδωσε το έργο αυτό σε μελετητικό γραφείο να βρει για τη Βόρεια και Ανατολική Αττική μέχρι τα Σπάτα ποιες είναι οι περιοχές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν
ένα κέλ και έρχεται από εμάς να ζητήσει από μια Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων να λύσει αυτό το θέμα. Άρα εδώ κάποιος μας κοροϊδεύει. Και σε αυτή την κοροϊδία θα απαντήσουμε με ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε να γίνει το έργο, ακολουθήστε τα σωστά βήματα που ορίζει ο νόμος. Διαφορετικά θα έχετε όλη την ευθύνη ότι αυτό το έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσατε. Εγώ ναι, ναι, θα ήθελα δύο πράγματα σε σχέση με ένα κομμάτι που έχω την εποπτεία ουσιαστικά, δεν το μπορώ να πω ότι το διαχειρίζομαι καθαρά. Θέλω να σας πω ότι για τους παιδικούς σταθμούς ο Δήμος δαπανά γύρω στους 800.000 εκτός του ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτούνται από δύο φορείς, από τον Δήμο και από το ΕΣΠΑ. Το 1/3 περίπου είναι το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Δήμου. Θέλω να σας πω ότι για τις χαμηλά εισοδήματα υπάρχει ουσιαστικά απαλλαγή από τα τροφεία. Και για μένα ίσως και κακός να σας πω για το λόγο. Γιατί αυτά τα χαμηλά εισοδήματα εντάσσονται σίγουρα στο ΕΣΠΑ, όμως εφησυχάζουν και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να υποβάλουν αιτήσεις, με αποτέλεσμα να χάνουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό παιδιών από το ΕΣΠΑ. Θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών χρηματοδοτημένο, ούτως ώστε αναλογικά ο Δήμος να βάζει λιγότερα χρήματα. Αναγκάζονται και πληρώνουν, επειδή ικανοποιούμε όλες τις αιτήσεις, ικανοποιούμε και των μεγάλων εισοδημάτων. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να έχουμε παιδιά με εισόδημα 100.000 ευρώ. Υπάρχει αυτό. Πιστεύετε ότι σε αυτούς δεν πρέπει να πάρουμε τροφεία? Δεν πρέπει να το αναλύσουμε τώρα. Ωστόσο, σας βεβαιώ ότι γίνεται. Και εκεί έχουμε τις αντιδράσεις. Τα μεγάλα εισοδήματα δεν θέλουν να πληρώσουν. Οι χαμηλοεισοδηματίες δεν πληρώνουν ούτως ή άλλως. Οι τρίτεκνοι δεν πληρώνουν, οι πολύτεκνοι δεν πληρώνουν. Που είναι κατηγορίες που εντάσσονται, σας λέω και πάλι, στο ΕΣΠΑ πολύ καλά. Τώρα για τη διαχείριση και την ανακύκλωση, και αυτό θα σας τα πει ο Δήμαρχος. Ωστόσο, για τον πολιτισμό, τον τελευταίο μήνα θέλω να σας ενημερώσω, πιθανό να έχετε ίσως λάβει κάποια γνώση, γίνανε 4 παραστάσεις. Με την τελευταία, την Παρασκευή, το μεγάλο μας τσίρκο, εδώ στο Αμφιθέατρο. Εξαιρετικές παραστάσεις, ακόμα και αυτή της Εκκλησίας την είχε σκηνοθετήσει η Όλια Λαζαρίδου. Εγώ παρακολούθησα ένα μέρος της και ήταν εξαιρετική παράσταση. Μην υποβαθμίζουμε. Εγώ κατέβηκα και το ανέφερε εδώ ο κύριος Γκίνης. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι ήταν από τις καλύτερες που μπορεί να φανταστείτε. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γίνονται δεν πολλά θα διαφωνήσω καθόλου. Καλά, όταν εγώ αναφέρομαι... Καλά. Ναι, ναι. Μη στέκεστε δηλαδή στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια όχι, γίνονται όχι για ένα σκοπό. Τα θέλει πολλής κόσμος. Καλά, δεν ενημερωνόμαστε ποτέ. Ναι, αυτό μπορεί είναι να μην το αξιολογήσατε, αλλά ήταν αξιόλογες παραστάσεις. Εγώ... Και δεν ενημερωνόμαστε. Δεν ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν... μισό λεπτό, ναι, ναι, κυρία Ράπτη, ξέρω ότι έχετε. Εγώ θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Γκίνη να μας πει εντάχει το κοινωνικό κομμάτι, επειδή το έχει διαχειριστεί και έχει πάει και πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να δώσετε μερικές απαντήσεις. Τα είπε, αλλά πραγματικά, δηλαδή τώρα ήδη έχουμε προσλάβει κόσμο. Ήδη έχει έρθει κόσμος να βοηθήσει. Ήδη νομίζω το κομμάτι αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Θα το δούμε. Μακάρι να γίνει και να το δούμε στον επόμενο απολογισμό. Μεταφέρονται και σε άλλο χώρο, δηλαδή έχουν γίνει πραγματικά πολλά πράγματα. Μακάρι. Και είναι κρίμα να υποτιμώ. Μακάρι. Εδώ μιλάμε για ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μακάρι αύριο να δούμε καλύτερα πράγματα. Αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, μίλησε για κάποιες εκατοντάδες τόνους σε φρούτα και σε τρόφιμα κοινωνικού παντοπολίου, τεβά για τους άλλους Δήμους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Μιλάμε τώρα για 600-700 τόνους πράγματα και δεν έχουμε υπαλληλικό προσωπικό. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι δράσεις γίνονται με εθελοντές. Έχουμε 4 έργα ΕΣΠΑ, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κέντρο κοινότητας και το ΤΕΒΑ, έτσι, σύν τα διάθετα προϊόντα, αυτά που είναι τα αποσυρώμενα, 5 στην ουσία μεγάλα έργα, τα οποία δεν έχουμε ακόμα προσωπικό. Τα μόνα άτομα που έχουμε προσλάβει είναι οι 2 κοινωνικοί λειτουργοί, μία έρθει την προηγούμενη Πέμπτη
και δεν έχω προλάβει καν να ενημερωθούν. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε. Μακάρι να τα δούμε στο μέλλον. Μέσα, συγγνώμη, να σας ολοκληρώσω. Σκοπός δεν είναι να πω ευχές και να ευλογήσω τα γένια με την έννοια ότι κοπιάζουμε πολύ. Ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. Όμως εδώ που ξεκινήσαμε δεν είχαμε καν ούτε υπαλληλικό προσωπικό. Λοιπόν, το λέω με λύπη, είχαμε μίαν διοικητικό υπάλληλο και δεν ξέρω για τους λόγους που ξέρει ο Δήμαρχος, μετακινήθηκε και η κυρία Θανασοπούλου που εθίγει προχθές στο Συμβούλιο. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε, για άλλες ανάγκες. Ο Δήμαρχος το γνωρίζει, εγώ είχα μία διοικητικό υπάλληλο. Αυτός δεν κάτι άλλο. Όμως αυτό να ξέρετε, ότι συμφωνούμε μαζί σας, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να τελειώσω, εγώ δεν ήθελα καν να μιλήσω. Τώρα θέλετε να με διακόψετε, να σταματήσω κύριε, να σταματήσω. Εντάξει λοιπόν, θα απολογηθώ εγώ για τον Δήμαρχο γιατί μετακινήθηκε σε άλλη θέση. Σας παρακαλώ, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει το προσωπικό γιατί είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ, από ευρωπαϊκό χρήμα. Θα έρθουν στο χώρο εκεί που έχουμε προετοιμάσει. Βρήκαμε και το χορηγό μόλις αυτές τις ημέρες για να μας πάρει μερικά πράγματα σχετικά με τον εξοπλισμό του καταστήματος. Λοιπόν, και να είστε βέβαιοι ότι θα λειτουργούν από μόνες τους οι υπηρεσίες και δεν θα χρειάζεται κανένας γκίνης ή αιρετός να εμπλέκεται σε όλη αυτή τη χαμαλωδουλειά. Επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, γιατί αύριο το πρωί, το ξέρω, νομίζω έχει ανακοινωθεί, θα έρθουν δύο αυτοκίνητα στην Ανάβησο και δεν έχω ούτε έναν υπάλληλο. Ένα αυτοκίνητο του Κουβαρά που ο κύριος Κίτσος στέλνει για να μεταφέρει σε όλα τα σημεία του Δήμου, σε όλες τις τοπικές κοινότητες και στο τέλος δεν πήραμε και φρούτα. Και κάνω και εγώ το χαμάλι. Το λέω με καμάρι, δεν το λέω με ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ούτε έχουμε την πολυτέλεια να χρηματοδοτούμε σε κάθε δράση μας. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα, κυρία Ράπτη. Και τους ενδεείς, όπως είπατε, στο κοινωνικό παντοπολείο είναι ωραία τα λόγια. Έχω κάτσει και εγώ στον ίδιο πόστο. Την προηγούμενη διοίκησή μου και εγώ επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Λοιπόν, δεν έμπαινα στον πειρασμό αυτό. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε και κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται, εγώ καθημερινά δέχομαι αιτήματα, τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου, ο Δήμος δεν έχει την πολυτέλεια όμως. Ούτε την οικονομική, ούτε και σε μέσα, αυτοκίνητα, μεταφορικά. Εντάξει, ωστόσο γίνονται πράγματα. Γίνονται κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τα προβάλλω, κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω πει, υπηρετώ το θεσμό, έτσι, και υπηρετώ και τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά μας χρειάζονται. Δεν θέλω ούτε το κοινωνικό έργο να φαίνεται, ούτε τι κάνει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος όμως να πει για τις δομές που σχεδιάζει και υλοποιεί. Υλοποιούνται δηλαδή 2,5-3 χρόνια, κυρία Ράπτη, τώρα γίνεται κάποιο έργο. Μόνο από το Δήμο. Δηλαδή το κοινωνικό παντοπολείο δεν το συνεισφέρει κάποιος άλλος ΜΚΕ. Έχει δίκιο ο Γιώργος Τσαλκίδης που λέει προϋπήρχε μια μορφή ενίσχυσης των εδαιών οικογενειών κλπ. Είναι αλήθεια. Όμως τώρα το πήραμε όλο στις πλάτες μας και χωρίς προσωπικό. Πάλι με θελοντές όπως δούλευε και τότε. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Ευχαριστώ. Δύο λόγια. Καταρχήν, για απολογισμό συζητάμε. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, μακάρι όλα αυτά που είπατε να γίνουν. Τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει, έχουν γίνει πολλά βήματα. Όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, είπα ότι η βασική κοινωνική δομή που λειτουργεί σε αυτό το Δήμο είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Αναφέρθηκα σε πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου συνιστούν κοινωνική πολιτική και δεν έχουν γίνει. Όσον αφορά δε το κοινωνικό παντοπολείο, αφήστε με λίγο να τελειώσω. Εκεί, εκεί κολλάει. Λοιπόν, δύο λέξεις μόνο. Ότι όλο αυτό το έργο είναι επίτευγμα της διοίκησης, γιατί να προχωρήσει ο σχεδιασμός, να γίνουν προτάσεις στη διαχειριστική αρχή, να εγκριθεί από την διαχειριστική αρχή από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό προϋποθέτει χρόνο. Και αυτός ο χρόνος μεσολάβησε μέχρι σήμερα. Αυτό τίποτα άλλο. Μα να σας πω κάτι. Σας είπα ότι η δομή που θεωρώ ότι λειτουργεί στην κοινωνική πολιτική είναι το κοινωνικό παντοπολείο.
Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει και μεγαλύτερη επιχορήγηση από το Δήμο. Για όλα αυτά ακριβώς που είπατε. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη συνεχώς αυξάνονται, άρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνική πολιτική. Τώρα, όσο για τον πολιτισμό, για να μην παρεξηγηθούν τα πράγματα, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι η παράσταση θα ήταν πολύ καλή. Όχι μοναδική, σας είπα τέσσερις αυτό το μήνα. Έχουν γίνει και άλλες παραστάσεις και το καλοκαίρι που ήταν πολύ καλές. Δεν λέω εγώ όχι για αυτά. Όταν εγώ λέω για πολιτισμό στο Δήμο, εννοώ να γίνουν τέτοιες δομές που να μπορούν οι πολίτες να έχουν δυνατότητα συμμετοχή σε θέατρο, σε μουσικές, σε διάφορες δραστηριότητες που συνιστούν πολιτισμό. Να ανοιχτεί στον κόσμο και να μην υπάρχει, ας πούμε, μόνο μία θεατρική σκηνή 10-20 ανθρώπων. Αυτό εννοώ. Ένα τελευταίο σχόλιο, με επιτρέπετε, θα μιλήσω, σας το υπόσχομαι. Σχετικά με αυτά που είπατε, συμφωνώ, αλλά δεν φταίει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος έχει κάνει, επειδή είπατε περισσότερα κονδύλια, κυρία Ράπτη. Δεν απευθύνομαι στο Δήμαρχο. Εγώ δεν λέω αν φταίει ή δεν φταίει ο Δήμαρχος. Εγώ λέω τι πρέπει να γίνει στην κοινωνική πολιτική. Επιτρέψτε μου. Πέρσι, όταν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό το κοινωνικό παντοπολείο, με είχατε ρωτήσει αν επαρκούσαν τα χρήματα που ψηφίσαμε. Και σας είχα απαντήσει θετικά. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι δεν φταίει ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Αντιδήμαρχος. Ο διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει από την ημερομηνία που ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ξέρετε ότι το κοινωνικό παντοπολείο φέτος δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ και λειτουργεί με χορηγίες. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Συγγνώμη. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Ποιος είναι υπεύθυνος? Γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία ποιου, της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφέρειας? Του κράτους. Ο επίτροπος μας υποχρέωσε να βάλουμε τα είδη του παντοπολίου μαζί με τις άλλες προμήθειες μαζί. Και να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός και να πάρει 5 μήνες. Το ίδιο συνέβη και με το ΤΕΒΑ, το οποίο έχει γίνει ένας άγωνος και τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του 16. Τέλος, ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε για να μην έχουμε γκρίνιες. Ο κύριος Βολάκος έχει το λόγο. Λοιπόν, τι κάτσε. Τι να κάνω. Σπύρο, κάτσε λίγο. Αφού μιλήσουν οι αρχηγοί μετά. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με την κυρία Ράπτη όσον αφορά τα πολιτιστικά, διότι η παρουσία μας, κυρία Ράπτη, με πολιτιστικές δράσεις φέτος ήταν σημαντική. Η δική μου δηλαδή εννοώ, είναι συσσαγωγικά ανέκδοτο αυτό, αστείο. Λέω, η παρουσία μου στα πολιτιστικά δρόμενα είναι το σημαντικό, οπότε αναβαθμίσαμε τα πολιτιστικά. Λοιπόν. Για κοίτα, ποιος καπνίζει από εκεί? Πολύ τσιγάρο. Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα κι εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτηριά μου για αυτούς που χάθηκαν από τις πλημμύρες. Να σας πω ότι είχα μια επικοινωνία με μηχανικούς και γεωλόγους από το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, και είπαν ότι άμεσα ξεκινάνε μελέτες διευθέτησης των ρεμάτων και τουλάχιστον να ευχηθούμε να υπάρξουν υποδομές ώστε να μην ξαναθυμίσουμε θύματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα μας σήμερα, να θυμίσω στους παλαιότερους δημοτικούς συμβούλους από το 2010 και στους νεότερους να ενημερώσω και στους πολίτες που μας ακούν, ότι ως δημοτική κίνηση τα τελευταία χρόνια σε απολογισμούς λέμε τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, δεν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει άσπρο μαύρο. Θεωρώ ότι και από την προηγούμενη διοίκηση γίναν πράγματα και σίγουρα σε αυτή τη διοίκηση προχωράνε και γίνονται περισσότερα πράγματα. Να σας θυμίσω πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και είναι και αργά και είμαστε και όλοι κουρασμένοι, ότι φέραμε το 2010 εμείς την πρόταση για κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχει στα πρακτικά του 2010-2014. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην πω λοιπόν για τα πολιτιστικά, κύριε Γκίνη, και το ξέρετε καλά ότι προσφέραμε στο κοινωνικό παντοπολείο με συναυλίες και μπράβο και δωρεάν και δωρεάν, σίγουρα δωρεάν, αλλά και με τη λογική να ενισχύσουμε την κοινωνική δράση και τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολείου. Να πω λοιπόν αυτό τώρα παρένθεση πάλι, γιατί δεν μ' αρέσει να ευλογώ τα γένια μου, αλλά η ουσία είναι η εξής. Όσον αφορά τον απολογισμό, σίγουρα θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα. Σίγουρα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Να πω όμως ότι όσον αφορά
την δική μας εισήγηση όσον αφορά την υπηρεσία δόμησης. Σας το λέω πολύ επιγραμματικά, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική για μας περίπτωση ενίσχυσης του Δήμου μας με μια υπηρεσία δόμησης στον Δήμο Σαρωνικού, ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε και μπήκαμε σε μια λογική διαδημοτικής πολεοδομίας. Να σας πω ότι εισηγηθήκαμε εμείς το να προχωρήσουμε έστω σε μια φάση, το οποίο μάλιστα σε ένα συμβούλιο ήταν και ο κύριος Ζιβίλο, ο κύριος Κωνσταντέλος, και το γνωρίζουν και μπορούν να το βεβαιώσουν, ότι είχαν προτείνει να προχωρήσουμε έστω μονομερό σε χρήση γης και όρους δόμησης στο Δήμο μας, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό ήταν πιθανόν, ήταν εφικτό. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 5 Δήμοι και έχουμε μόνο ένα τοπογράφο, και το ξέρουν πολύ καλά οι μηχανικοί που με ακούνε, ότι κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει τη δουλειά του, επειδή αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος λείπει στην πολεοδομία Μαρκοπούλου και θέματα πάρα πολύ σοβαρά αναπτυξιακά, και πολίτες που θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητες δεν μπορούν να το κάνουν λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας. Να πω επίσης ότι όσον αφορά τα σχέδια πόλης, σίγουρα δεν μπορούν να λυθούν ξαφνικά σε 2 χρόνια, όταν το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και δεκαετίες με τα θέματα των σχεδίων πόλεως. Τουλάχιστον να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι προχωράνε, υπάρχουν βήματα θετικά. Επίσης, ήμασταν αυτοί που λέγαμε το 2010 για τη συγκοινωνία, και πράγματι σε αυτή τη δημοτική αρχή γίνονται βήματα ώστε να υπάρχει αυτή η λεγόμενη σύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει η ενεργοποίηση των συλλόγων. Υπάρχει η Ένωση Συλλόγων Σαρωνικού, που θεωρώ ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα έπρεπε να έχουμε μια επικοινωνία και επαφή με την Ένωση Συλλόγων, ώστε να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες και εκεί να είμαστε δίπλα τους. Να πω επίσης ότι όσον αφορά το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι η αποχέτευση, θέλω να πω ξεκάθαρα συγχαρητήρια και στον κύριο Τσαλικίδη το 2010-2011, που έφερε το θέμα της Γερακίνας στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είμαστε όλοι μαζί τότε, από ό,τι θυμάμαι, και υπήρξε και τότε διαπαραταξιακή. Όχι, καθόλου δεν το λέω σαν ανέκδοτο, κύριε. Καθόλου σαν ανέκδοτο, κύριε Τσαλική, δεν το λέω αυτό. Και τουλάχιστον, αν θεωρήσουμε ότι το ΚΕΛ Καλυβίων ήταν μια κακή χωροθέτηση, τουλάχιστον θα αναγνωρίσουμε την πρόθεση του Δημάρχου να λύσει το θέμα. Σίγουρα, εγώ αύριο το πρωί σας λέω, που συμμετέχω στη διαπαραταξιακή, βγει μια επιστημονική άποψη ότι θα πρέπει το ΚΕΛ να πάει στη Σαρωνίδα. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει συνένεση των πολιτών ή στην ανάβηση ως το Λαγωνίσιο, ώστε να γίνει ΚΕΛ? Που θέλω να καταλήξω, κυρίες και κύριοι, ότι σε καμία περίπτωση, καμία περιοχή δεν πρόκειται να δεχτεί χωροθέτηση ΚΕΛ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη. Με την έννοια ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δέχομαι τις αντίθετες απόψεις, κυρία Δημητρίου, αλλά σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν έχουμε μια συνένεση, όπως είχαμε τη διαπαραταξιακή για τις παραλίες και πετύχαμε αυτό το σημαντικό βήμα απέναντι στην ΕΤΑΔ για τις Αλικές. Και πήγαμε όλοι μαζί, με τον κύριο Τσαλικίδη, πήγαμε και τον κύριο Σοφρόνη και τον κύριο Κατσούλη. Εκεί λοιπόν, εκεί λοιπόν λειτουργήσε η διαπαραταξιακή. Εκεί λειτουργήσε η. Μπορεί να μην μπορούσε να είναι, λέει, μας επικοινωνία. Ναι, η κυρία Ράπτη δεν θυμάμαι, δεν ήταν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν λειτουργήσε η διαπαραταξιακή. Στο θέμα της αποχέτευσης, γιατί να μην λειτουργήσει πάλι η διαπαραταξιακή? Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον εγώ από το 2010, από την προηγούμενη διοίκηση, συμμετείχα σε όλες τις διαπαραταξιακές. Και θεωρώ ότι είναι χρέος μας σε θέματα τόσο σοβαρά που δεν άπτονται πολιτικών, ας το πούμε, συμφερόντων, με τη λογική ότι θα κερδίσουμε πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ως το έλυσε το πρόβλημα ο κύριος Σοφρόνης ή ο κύριος Αλεκίδης, η κυρία Άπτη, ο κύριος Βολάκος. Κλείνοντας, να πω ότι θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να συμμετέχουν στη διαπαραταξιακή. Είναι ένα θέμα το οποίο, έτσι πως εξελίσσεται, σε καμία περιοχή και κανένας δεν θα δεχτεί χωροθέτηση ΚΕΛ στην περιοχή ή σε καμία από τις 5 δημοτικές κοινότητες, και νομίζω ότι έχουμε όλη την ευθύνη μας αυτό. Εγώ θεωρώ
ότι από το 2010, και επειδή ο κύριος Σαλικίδης προφανώς με ειρωνεύτηκε ή αστειεύτηκε όταν είπα ότι θεωρώ ότι πήρε μια γενναία απόφαση το 2010 για τη χωροθέτηση στη Γερακίνα, που ήταν η περιοχή του. Όχι, και... απάντησα στην ειρωνία με ειρωνία. Ναι, αυτό έκανα. Γιατί ήταν ειρωνία, κύριε Σαλικίδη? Τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να μπω σε καμία προσωπική αντιπαράθεση, κύριε Σαλικίδη, το ξεπερνάω, okay, αλλά πείτε μου, αύριο το πρωί, κυρία Ράπτη, εσείς που λέτε για επιστημονική άποψη, βγει η επιστημονική άποψη που θα πρέπει να πάμε Γερακίνα, εσείς τι θα πείτε? Δεν παίζει η Γερακίνα, κύριε Βολάκο. Η επιστημονική άποψη λέει Σαρονίδα. Τι θα πείτε, κύριε Ράπτη? Η Επιστημονική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ναι, και κοινωνικούς παράγοντες. Άρα θα, μάλιστα, τοποθετήσει το ΚΕΛ κάπου που δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για δείτε στην υπόλοιπη Αττική, όταν υπήρξαν προμελέτες, αντέδρασε κανείς? Για δείτε το. Γιατί προμελέτες δεν είχαμε. Αραθώνας πώς έκαναν τα σπάτα, γιατί είχαν ακολουθηθεί τα σωστά βήματα. Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο, κύριε Βολάκο, τελειώστε. Ωραία, θέλω να πω... Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις πολιτικές. Εμείς θεωρούμε ότι τουλάχιστον από την προηγούμενη διοίκηση βλέπουμε μια βελτίωση όσον αφορά την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να λύσει σοβαρά θέματα του Δήμου. Όπως είναι τα θέματα της ενεργειακής αναβάθμισης, όπως είχαμε ήδη προτείνει, το οποίο ξεκίνησε με τα LED, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ΕΣΠΟ που θα μπορούσαμε και να διεκδικήσουμε, και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον εγώ είμαι σε μια άποψη, σε μια λογική ότι οι προτάσεις γίνονται, και θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να είμαστε λίγο θετικοί, γιατί η μόνιμη αντιπαράθεση σε μια χώρα που καταραίει νομίζω ότι είναι πολυτέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσατε, κύριε Βολάκο. Το λόγο θα πάρουν οι δύο ανεξάρτητοι, ο κύριος Κατσούλης και ο κύριος Δημητρίου, και μετά οι υπόλοιποι σύμβουλοι θα κάνουμε κατάσταση αμέσως μετά. Ναι. Πρώτα ανεξαρτοποιήθηκα εγώ. Είτε το θέλεις είτε όχι, ανήκει στη μειοψηφία. Τι να κάνω, δίνω το λόγο πρώτα. Λοιπόν. Κύριε Δημητρίου, παρακαλώ. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Καληνύχτα. Λοιπόν, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό, πέρα από τον απολογισμό σήμερα αυτό που κάνουμε, θα περίμενα σήμερα ο Δήμαρχος να ξεκίναγε καταγγέλλοντας και να πάρει θέση για την επιστολή του Προέδρου της ΕΙΔΑΠ, του κυρίου Παπαδόπουλου. Το ύφος της επιστολής δεν τιμά ερετό δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο από διορισμένους υπαλλήλους. Δεν ξέρω αν ο δήμαρχος δέχεται να είναι ισότιμος συνεργάτης ή αποδέχτης εντολής. Εμένα προσωπικά σαν ερετό με προσβάλλει αυτή η επιστολή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα πλαίσια των όποιων αποφάσεων του Δήμου είναι του Δήμου και των Δημοτών και όχι του κάθε διορισμένου Παπαδόπουλου. Τι θέλω να πω, επειδή είχα βγάλει και ένα μικρό δελτίο, θεωρώ καθεστωτικές, εκβιαστικές, διχαστικές τις ανεκδίκητες φετφά του Προέδρου της ΕΙΔΑ Παπαδόπουλου, απαξιώνοντας τη Λαϊκή Βούληση και την απόφαση της 3/11/17 Δημοτικού Συμβουλίου περί ακύρωσης χωροθέτησης στο ΚΕΛ, το ΚΕΛ στο Βιοπάκα Λιβιών. Το ύφος του ήταν απαξιωτικό της επιστολής, περιφρονητικό, αυταρχικό, απευθυνόμενο σε ρετούς. Επιγραμματικά, η ΕΙΔΑ δεν υποχρεώνεται εκ του νόμου να αποδεχτεί αυτή τη μεταβολή. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι μας δίνει η επίδειξη ισχύως, θα μας δειρεί. Αναμένουμε εντός εύρου του χρονικού διαστήματος το μέγιστο 3 μήνες. Δηλαδή, τι μας πατάει στο λαιμό να αποφασίσουμε. Και το χειρότερο, πιέζει το Δήμαρχο η επιστολή αυτή να ξαναφέρει το θέμα ξανά και μάλιστα με εκβιαστικό τρόπο στην κοινωνία και προσπαθεί να στριμώξει, κακά τα ψέματα, τους συμβούλους της παραλίας και ειδικά
τον κύριο Τσαλικίδη, αναδεικνύοντας πάλι τον μπαμπούλα της Γερακίνας. Λοιπόν, αυτά προς την επιστολή του κυρίου Παπαδόπουλου, σε αιρετό δήμαρχο και δημοτικό συμβούλους. Λοιπόν, να πιάσουμε την ουσία. Κύριε Κατσούλη, είστε εκτός θέματος. Να πιάσουμε την ουσία. Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση, ρε Δημήτρη. Όχι, να τελειώσω. Δήμαρχε, να τελειώσω. Μια ερώτηση από αυτού που είναι εκτός θέματος. Να τελειώσω. Και μετά θα μπει στο θέμα. Δήμαρχε, να τελειώσω. Μια ερώτηση εκτός θέματος. Στο θέμα που έθεσε εκτός θέματος. Ερώτηση. Ναι. Η διοίκηση, η ΔΑΠ αυτή τη στιγμή είναι δοτή διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κυβέρνηση. Τι με νοιάζει, Μάρκο. Εσύ, αφού θεωρείς όλα αυτά τα οποία είπες για την ΕΙΔΑ, που συμφωνώ εγώ μαζί σου. Μαζί σου είμαι. Γιατί δεν παρετήσει από γραμματέας τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάνω πόλεμο με τέτοιες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ τουλάχιστον, Δήμαρχε, ξέρεις ότι είμαι απέναντι σε όλες αυτές τις πρακτικές και για τις παραλίες και για άλλα πράγματα. Όχι, όχι, με αυτό θέλουν. Όχι, θα είμαι απέναντί τους και θα το παλεύω. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα. Λοιπόν. Αυτό θέλουν, να σηκωθώ να φύγω και να μην έχουν απέναντι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Πάμε στην ουσία τώρα. Απλώς το ανέφερα γιατί το θεωρούσα πολύ ουσιαστικό. Λοιπόν, και για εσάς τον ίδιο. Ποιο ανεπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου υπάρχει αυτή τη στιγμή για όλες τις ενότητες? Δεν καταφέραμε να ενώσουμε ανεπτυξιακά με υποδομές ισότιμα όλες τις ενότητες, δημιουργώντας δικαιολογημένα αισθήματα αδικίας σε κάποιες ενότητες. Αντί να ενώσουμε ανεπτυξιακά, λέω, το Λαγονίσι με τη Φώκια, τα Καλύβια με την Ανάβησο, τη Σαρονίδα με τον Κουβαρά, τι κάναμε? Ενώσαμε την Πάνω γειτονία με την Κάτω. Αυτό έχουμε καταφέρει. Και τι θέλω να πω απάνω σε αυτό? Θα μιλήσω για την περιοχή που ζω και κινούμε και δέχομαι, για να δείξω τη διαφορά και την αδικία που νιώθουν οι πολίτες της Αναβήσου και της Φώκιας. Θα πω επιγραμματικά, επειδή δεν θέλω να φάω το χρόνο και θέλω να μιλήσουν και άλλοι. Δεν έχουμε φροντίσει μέχρι τώρα 3 χρόνια, και ενώ έχετε δεχτεί και με πολίτες, να υπάρχει μία παιδική χαρά μέσα στην Ανάβησο. Δεν υπάρχει παιδική χαρά. Μέσα στην Ανάβησο δεν υπάρχει παιδική χαρά. Στον περιφερειακό. Ποιο, αυτή δεν είναι παιδική χαρά? Αυτές είναι και αυτοί. Δεν είναι. Όλες θα ανασκευαστούν. Αυτό δεν είναι. Όλες θα ανακατασκευάζουν τα φεζομητρία. Θα ανακατασκευαστεί αυτή η οποία δεν πάει άνθρωπος. Μιλάμε να είναι φωτισμένη, να είναι ελεγχόμενη, να υπάρχει ο κόσμος γύρω. 29 φτιάχνονται. Σέρνεται χρόνια τώρα το πρόβλημα του γηπέδου της Αναβήσου. Πρόσφατα έκανα και ένα ερώτημα. Για το φωτισμό, για το πλανές που αρχίζει και φεύγει και διάφορα, για τα συστατικότητα του γηπέδου. Κάθε χρόνο το βλέπω μέσα στο τεχνικό βιβλίο. Υπηρεσίες στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβήσου. Πρόσφατα ήρθε για να έρθει το κτηματολόγιο, ήταν σίγουρα αφού δεν μπορούμε, όμως θα μπορούσε. Στα 3 χρόνια, Δήμαρχε, εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και για όλες τις ενότητες, να έρθει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που είναι και τα πολλά σχέδια, ή κάποιες άλλες υπηρεσίες. Πλήρη απαξίωση. Πολλές φορές δεν είχαμε και υπάλληλο να στείλει ένας πολίτης που δεν έχει αμάξι να πάρει ένα έγγραφο. Είχαμε πάρει, Δήμαρχε, στην αρχή απόφαση για αξιοποίηση κτηρίων του Δήμου μας, αν θυμάμαι καλά. Δεν υλοποιήσαμε ποτέ και με συνεπάγεται ότι πληρώνουμε νίκια, ενώ είχαμε δικά μας κτίρια, αν τα τελειώναμε, με τεράστια ποσά σε διάφορες ενότητες. Είσοδος Αναβήσου. Πού πληρώνουμε νίκια στην Αναβήσου? Σε άλλες περιοχές δεν πληρώνουμε. Θα μπορούσαμε. Καπί στο Φώκια πληρώνουμε? Όχι. Ναι, στην Καπί. Πληρώνουμε. Ναι, ναι. Δεν αξιοποιήσαμε και το κτίριο της Φώκιας. Θέλετε να σας πω? Είπατε. Θα μπορούσαμε, εάν έχουμε τελειώσει το κτίριο απέναντι από το παλιό ΟΤΕ, το ΟΤΕ που ήταν, το κτίριο αυτό να το αξιοποιήσουμε, τώρα που έχει προβλήματα η αστυνομία, οικονομικά και τους κάνουν έξωση, να μπορούσαμε να τους βάλουμε εκεί. Και άλλοι. Με τα λεφτά των δημοτών το κτίριο αυτό για να βάλουμε την αστυνομία που είναι ευθύνη Υπουργείου. Λοιπόν, είσοδος Αναβήσου, Δήμαρχε. Από την αρχή είχαμε πει ότι θα κάνετε μια μελέτη, είχατε υποσχεθεί κτλ. Απέναντι από τον Κοτσόβολο. Είναι τραγική κατάσταση 3 χρόνια. Συμφωνώ.
ράμπες αμαία. Μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν δωρεάν από την αρχή και τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ανέλαβε ο Δήμος με την κατάληξη που είχαμε τελευταία να μπουν 15 Αυγούστου και να βγουν Σεπτέμβρη, γιατί χρωστάγανε η εταιρεία, οι αδμικές, δεν ξέρω ποιος το διαχειρίζεται, σε κάποια εταιρεία. Άνοιγμα δρόμων αναβίσου, αυτή η κάθετη που η περιβόητη. Κλείσαμε 2 χρόνια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν. Τα σίδερα είναι έτσι, μέσα σε αυτούς τους δρόμους, χώρια τη λάσπη, χώρια την κακομοίρα. Ορίστε. Τα ανέφερα πριν αυτά. Λοιπόν, τεχνικό λύκειο. Πρόσφατα περάσατε ένα τεχνικό λύκειο να γίνει στην περιοχή, στο Δήμο Σαρωνικού, και πάλι το Λαγονίσι. Πάλι η περιοχή των Καλυβίων. Όταν ξέρουμε ότι στην Αλφα κατοικία είναι χωροθετημένο για τεχνικό λύκειο. Γιατί όχι, ή στη Φώκια. Χωροθετημένο για τεχνικό λύκειο. Στην Αλφα κατοικία. Για σχολείο. Νομίζω για σχολείο. Δεν υπάρχει, κάνω λάθος. Ασφαλώς. Ή στο κτίριο της Παλαιάς Φώκιας να αξιοποιηθεί. Ούτε αυτό το κοιτάξαμε. Όλα στο Λαγονίσι. Γιατί να μην έχει παράπονο αναβρισιώτης ή ο Φωκιανός. Λοιπόν, αλλιευτικό καταφύγι. Συγγνώμη. Τα λέω γρήγορα, δεν θέλω να τα αναλύσω ένα-ένα. Αλλιευτικό καταφύγι. Δεν έχουμε εικόνα, ούτε ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε ζητήσει μονοδρομήσεις δρόμων. 17 αυτή η ιστορία, αυτό δεν ανέφερα το ελευτικό αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχουμε ζητήσει μονοδρομήσεις δρόμων στην Ανάβησο, ειδικά κοντά στα σχολεία. Καθημερινά σπάνε καθρέφτες γιατί αράζουν δεξιά-αριστερά. Ανεβοκατεβαίνουν αυτοκίνητα, ειδικά στην Νικολάου Πλαστήρα που βγαίνει στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Πλήρη απαξία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και δεν τα βάζω, Δήμαρχε, τόσο με σένα. Περισσότερο με ενοχλούν οι σύμβουλοι της Αναβίσου που δεν ενδιαφέρονται να σου τα φέρουν αυτά τα θέματα. Πού είναι παρόντες, κανένας δεν είναι. Κανένας δεν είναι. Λοιπόν, και άλλα πολλά καθημερινές λεπτομέρειες που κάνουν καλύτερη τη ζωή της περιοχής μας. Πλήρη εγκατάλειψη της Αναβίσου. Πώς να μην έχει παράπονα. Πώς λοιπόν αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για τα δέσποτα, δεν μιλάω για όλα αυτά που έχετε πει ότι θα κάνετε. Τι κάνουμε για τα δέσποτα, πού τι κάνουμε. Μιλήσατε για τα ίστρες, μιλήσατε για αυτά και σήμερα σε 4-5 σημεία. 30.000 ευρώ το χρόνο δίνουμε. Πού, έχετε βάλει τα ίστρες. Για τα δέσποτα, για, όχι, λέω για τα ίστρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3-4 σημεία μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αναβίσου που οι κάτοικοι πετάνε τα φαγητά και μετά γίνεται πάρτι από γάτες και αρουραίους τη νύχτα. Ζητήσαμε να κάνετε. Αδέσποτα και αυτά. Ζητήσαμε εγώ εδώ πριν 1,5 μήνα να γίνουν οι σχάρες, τα αποχετευτικά, αυτά που είναι στις πλατείες, να καθαριστούν. Ενώ η Φώκια, από ό,τι είδα, κύριε Παπούτσι. Πού, στην Ανάβησο, να σας πάω στην πλατεία Ηρώνου να τα δείτε. Να απολογιστούν το 16 αυτό πάλι. Πάλι εκτός θέματος είσαι. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό καλό είναι να ακουστεί, όμως λοιπόν, ότι καθαρίστηκαν όλα. Ζήτησα το καλοκαίρι να γίνει αποντόμωση της πλατείας όπως κάνατε στο κέντρο το δικό σας, στο ιστορικό. Χλεβάστηκα από τον κύριο Γκέραλη και από την κυρία Κετέουλου. Θα πάρουμε μια μάνικα. Αυτά όλα, η καθημερινότητα, νιώθει αδικημένος ο πολίτης της Αναβίσου. Τώρα κάτι άλλο για τα, απάνω στον απολογισμό για τα πράσινα. Έχω ένα ερώτημα. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο αναπτυξιακός σύνδεσμος της Λαυρωτικής. Ένα, απάνω σε αυτό το θέμα. Και από ό,τι γνωρίζω, όχι επίσημα, αλλά σας έχει γίνει προφορική πρόταση από τον Δήμαρχο Κοροπίου σε κοινό χώρο. Τι έχει γίνει. Πρόταση για την αναπόθεση για το πράσινο. Καμία πρόταση δεν έχει γίνει. Προφορική. Ούτε. Εντάξει, έχω άλλη αυτή. Τώρα, για το θέμα του πολιτισμού που είπε η κυρία Ράπτη, οπωσδήποτε, είμαστε ανάπηροι σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο τα πανηγύρια. Ξέρω περιοχές οι οποίες εκμεταλλεύονται προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν δημιουργήσει και έχουν χρησιμοποιήσει ανθρώπους οικαστικούς σε κάθε περιοχή, δημιουργώντας σχολές. Έχουμε. Και... ναι. Έχουμε. Πού, σχολές εδώ. Τι έχουμε. Ζωγραφικής, σχολές. Ζωγραφικής, οικαστικών βέβαια.
και θεατρικό. Δεν μιλάμε για αυτό. Ομάδες, δεν μιλάμε για αυτά. Ομάδες, δεν μιλάμε για αυτά. Υπάρχουν άλλα προγράμματα, και ενηλίκων, τα οποία είναι και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν μέσα ζωγράφοι, γλύπτες για παιδιά, κεραμίστες. Αυτό και μιλάμε για δομή κανονική. Έχουμε δομές κανονικές. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Α, και κάτι άλλο για να λείπει ο κ. Λιωδακάκης. Εγώ όταν δεν ψήφισα να πάτε στην έκθεση απάνω, στη Θεσσαλονίκη, για την τουριστική ανάπτυξη που λέγαμε μέσα στον απολογισμό, θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο το φυλάδιο το οποίο ήταν ανελεπές, δεν ήρθε η επιτροπή αυτή που είχε βγει σε επαφή με φορείς. Πρόσφατα, κύριε Δήμαρχε, είσαστε σε μια εκδήλωση που έκανε η Μαρία Ιακούτογλου με την Όλγα Ιακούτογλου. Και είδατε ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τους ρώτησα, δεν ήρθε κανένας σε επαφή μαζί τους. Ακόμα όχι, θα έρθει. Δεν έχει έρθει. Υπάρχει ένας άνθρωπος κάτω στην Ανάβησο, ο Θοδωρής ο Δαλάκογλου, που έχει ασχοληθεί και κουβαλάει μια ιστορία της Ανάβησου. Δεν ήρθε κανένας, από ό,τι έμαθα, να το ρωτήσει. Τώρα πού, μέσα σε ένα γραφείο, αποφασίζουν και βγάζουν αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε και συγγνώμη. Σπύρο. Μία λέξη. Κύριος Δημητρίου. Επειδή αναφέρθηκε, μία πρόταση μόνο, επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου ο κύριος Κατσούλης, γιατί ότι εγώ αισθάνομαι πίεση από το έγγραφο που αναφέρει τη Γερακίνα κτλ. Απλώς να πω ότι προφανώς δεν γελάω, αλλά δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Εγώ ότι πλήρωσα, είναι γνωστό ότι το πλήρωσα. Αυτή τη φορά θα είμαι από τις κάτω καρέκλες που θα είναι οι πολλές, δεν θα είμαι πάνω. Λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ. Επειδή τελικά έχω μπερδευτεί σήμερα εδώ και σύμφωνα με την πρόσκληση αναφερόμαστε για τον απολογισμό του Δημάρχου για όλο το Δήμο και συνεπώς η κοινή λογική λέει ότι θα πρέπει ή μάλλον θα έπρεπε ήδη να έχουν μιλήσει και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων πάνω στα προβλήματα ή πάνω στα... Δεν υποτιμώ κανέναν. Σαφώς σέβομαι τους επικεφαλείς των παρατάξεων και δεν είπα ότι αμέσως μετά το Δήμαρχο εμείς. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το να μιλήσουμε τελευταίοι, να πούμε για τα προβλήματα ή το τι έγινε το 16, όχι το 17, το 16, σε κάθε δημοτική κοινότητα, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους υπόλοιπους συμβούλους να ρωτήσουν και να πληροφορηθούν για οποιαδήποτε απορία έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε στο τέλος να μιλήσουμε εμείς. Λοιπόν, με τη σειρά ακριβώς. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κολαξή, πρότεινα προηγουμένως να προηγηθείτε για έναν απλό λόγο, να εκθέσετε κάποια θέματα τοπικά, τέλος πάντων, σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από τον Δήμαρχο. Δεν το δέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, προηγούνται οι σύμβουλοι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Για όνομα του Θεού, εντάξει, αυτό εξηγώ. Δεν είπα κάτι άλλο. Θα βοηθούσε να υπήρχε και μια εισήγηση δική σας, όπως του πρώτου Δημάρχου. Θα βοηθούσε πιο πολύ λίγο για την ενημέρωση. Γραπτή. Κανονικά, θα μάθουνε από εσάς σε λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι υποβαθμισμένοι είναι οι πρόεδροι. Πάντα τους αφήνουμε τελευταίους. Πρόεδρε, εμείς είμαστε εδώ όμως. Εμείς είμαστε εδώ και θα κάτσουμε να μιλήσω και να τους ακούσουμε. Δεν θα φύγουμε. Δεν έχει. Όχι, λέω, θα μείνω εδώ να σε ακούσω. Δεν θα φύγω. Καθίστε κάτω. Οι άλλοι έχουν φύγει. Καθίστε κάτω. Μπορείτε να καθίσετε, σας παρακαλώ, στη θέση σας, εκτός αν θέλετε να περάσετε έξω. Λοιπόν, μιλάνε οι πολίτες όταν έρθει η σειρά τους. Μπορείτε να καθίσετε στη θέση σας. Ελάτε να μου μάθετε τι λέει το άρθρο 17. Καθίστε στη θέση σας. Εάν θέλετε, εάν δεν θέλετε, θα περάσετε έξω. Αυτό που σας είπα. Σοβαρά. Τι λέτε, θα μου υποδείξετε δηλαδή τι δικαιώματα έχω. Δεν είμαστε καλά.
Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, ο Δήμαρχος έκανε την απολογία του. Όπως ορίζεται ακριβώς από το άρθρο του νόμου, δόθηκε ο λόγος στη μείζον αντιπολίτευση, στην ελάσσον αντιπολίτευση, στην ελάσσονα επίσης και στους ανεξάρτητους. Μετά οι δημοτικοί σύμβουλοι, μετά οι πρόεδροι και μετά οι πολίτες, οι φορείς και οι πολίτες. Αυτό ακριβώς ορίζεται. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, έχετε το λόγο. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, απλά οφείλω και εγώ να αναφερθώ, μια και έγινε αναφορά τώρα σε αυτό το κατάπτυστο έγγραφο του υπαλληλίσκου του Παπαδόπουλου Τσεϊδάπου, ο οποίος αύριο ενδεχομένως να μην είναι και σε αυτή τη θέση, όπου αυτά που αναφέρει είναι ανεπίτρεπτα, απαξιωτικά και εκβιαστικά για το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι και εκβιαστικά και απαξιωτικά για τα χωριά μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό στον εν λόγω υπαλληλίσκο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρονικού δεν εκβιάζεται και πολύ περισσότερο δεν εκβιάζονται τα 5 χωριά που αποτελούν το Δήμο του Σαρονικού. Για το γραφείο που συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να ανατεθεί σε ένα μελετητικό γραφείο εξαιρουμένου των υπαλληλίσκων της ΕΙΔΑΠ, είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει να βρούμε λύση και έπρεπε να είχαμε βρει λύση για να αποχετευθεί και το παραλιακό μέτωπο. Το μελετικό γραφείο θα πρέπει να κάνει την προκρατική μελέτη όπως ο νόμος το αναφέρει. Βεβαίως θα πρέπει να εξαιρεθούν οι δύο περιοχές Γερακίνας και Βιοπάκα Λιβύων και βεβαίως να είναι και μικρότερη μονάδα. Τίποτα άλλο για αυτό το κομμάτι. Δύο επισημάνσεις μόνο στον απολογισμό. Μία είναι για την εισαγωγή των μαθητών σε τριτοβάθμια και σε στρατιωτικές και υπόλοιπες σχολές τότε για την προετοιμασία των μαθητών. Αυτό έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην θητεία τη δικιά μου που μου είχε αναθέσει ο κύριος Δήμαρχος λόγω αρμοδιότητας. Δεν έγινε πέρυσι. Πρέπει να συνεχιστεί γιατί στον χώρο έχει μπει ιδιώτης και εκπλήσωμε γιατί του έχει παραχωρηθεί το γήπεδο της Αναβίσου, δεν ξέρω με ποια άδεια, και έχει κάνει και παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αναβίσου, έχει κάνει σκάμα. Αυτό απαγορεύεται να κάνει, υπάρχει κίνδυνος για τους αθλητές του ποδοσφαίρου. Θέλω να το δείτε αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Έχουν κάνει, δεν ξέρω αν αυθαίρετα το έχει κάνει αυτό, κύριε Δημαρχή, δεν ξέρω. Αυτό με πληροφόρησαν, δεν έχω πάει να το δω. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, θα πάω να το δω, γιατί έχει βάλει και ανακοινώσεις τώρα και πάνε και πληρώνουν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε κάτι πάρα πολύ καλό για το Δήμο, δωρεάν, γιατί διαθέτουμε γυμναστή να κάνει, ξέρω εγώ, προετοιμασία για τους μαθητές, για την είσοδό τους τριτοβάθμια γυμναστική ακαδημία, στρατιωτικές. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Για την ΑΔΜΚΕΣ, εντάξει, έχουμε γίνει γραφικοί, πρέπει επιτέλους να έρθει ο απολογισμός. Τι μας χρωστάνε, τι τους χρωστάμε, γενικά για τη διαχείριση, γιατί διάφορα ακούγονται. Και θα πρέπει να δώσουμε μια πιστική απάντηση. Για τα προγράμματα διαβίου μάθησης, πράγματι και αυτά είχαν ξεκινήσει πάλι από την προηγούμενη θητεία, είμαστε όλοι συνάδελφοι, έτυχε, όχι άλλο θέλω να πω, Μανώλη, ήταν στην θητεία δικιά μου, όμως σταμάτησαν. Δεν ξεκινήσανε τότε. Έχουν ξεκινήσει πολύ παλιά. Πολύ παλιά τα επαναφέραμε με πολλά τον Καλλικρατικό Δήμο. Πράγματι, γίνανε μέχρι πέρυσι. Με άλλη μορφή και άλλη μορφή. Αυτό ναι, ναι, γίνανε μέχρι πέρυσι. Πριν αποχωρήσω, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο Υπουργείο για τη συνέχιση του προγράμματος. Έτσι, θέλω να παρακαλέσω, δεν ξέρω ποιος ασχολείται, αν ασχολείται κάποιος, να κοιτάξουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά αυτά τα προγράμματα. Σας δώσω να καταλάβετε, κύριε συνάδελφοι, ότι είχαμε και στις 5 δημοτικές κοινότητες, στα περισσότερα σχολεία, προγράμματα και κάθε χρόνο παρακολουθούσαν 400, 500, 600 άτομα. Είμαστε, ανάλογα με τον πληθυσμό μας, ο πρώτος Δήμος με περισσότερη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, θέλω να άκουσα και τον κύριο Δήμαρχο να μιλάει για πληθώρα έργων. Άλλων που έχουν δημοπρατηθεί, άλλων που θα δημοπρατηθούν κτλ. Σχεδόν δύο σελίδες.
Αυτές οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις προέρχονται από την περιφέρεια. Εδώ δεν άκουσα ούτε από τον κύριο Δήμαρχο όμως, ούτε από κανέναν συνάδελφο, και αυτό πραγματικά με θλίβει, ότι για να πετύχουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, σε κάποιον τις πηγαίναμε. Γινόταν η μελέτη, πήγαινε εκεί και ταυτόχρονα η μελέτη πήγαινε στα χέρια κάποιου. Αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον αντιπεριφερειάρχη, τον συγχωριανό μας, τον Πέτρο τον Φιλίππου, ο οποίος αυτός ήταν και ο εισηγητής, αυτός ήταν που τα προώθησε όλα αυτά, όλες αυτές οι μελέτες, είτε λέγονται σχολεία, είτε λέγονται παιδικές χαρές, είτε λέγονται χλωοτάπητες, τα πάντα. Και δεν άκουσα και με θλίβη πραγματικά αυτό. Και θα έπρεπε τουλάχιστον είτε από τον Δήμαρχο είτε από οποιονδήποτε να πει μια κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής όλων αυτών των καταστάσεων. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι σύμβουλοι, τώρα μισό λεπτάκι, από 5 λεπτά. Ποιοι θέλετε, η κυρία Γκίνη, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Ζεκάκος, άλλος θα τοποθετηθεί, μετά οι πρόεδροι δηλαδή. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουμε για τους δημοτικούς συμβούλους. Έλα τώρα, μη δημιουργείς θέμα, δεν υπάρχει, για όνομα του Θεού. Δεν είναι, τώρα δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν. Σε ένα ερώτημα του κυρίου Δημητρίου, που αν είχαν μιλήσει...